Σουρπρίζες! Είμαι τεράς. Αλλά... Τι κάνετε, κυρίες και κύριοι μου. Μαράκι μου! Τι να κάνω. Παιδιά, να σας πω κάτι, θα το μοιραστώ μαζί σας. Βλέπει η Ανησιά μου την εκπομπή και όταν ξεκινάει λέει γιούπι, γιούπι, αρχίζει. Και μετά στο σπίτι κάτι και λέει καλησπέρα κυρίες και κύριοι μου. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι μου. Τι έπαθες. Α, εγώ νομίζω ότι χτύπησε. Δεν είναι τίποτα. Περαστικούλια. Τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα σας. Πόσο χρονών, καλημέρα. Κοντεύει τα τρία και μας έχει τρελάνει και θέλει να γίνει λέει παρουσιάστρια. Αλληλία. Και να παρουσιάζει το παστίτσιο. Το παστίτσιο. Να θέλει να κάνει μαγειρική. Δεν ξέρω. Έτσι λέει. Πώς είσαστε? Πολύ καλά. Μια χαρά. Μεσημεριανή μελέτη βλέπει, δεν βλέπει όμως ραδιοαρβίλα γιατί είναι λίγο αργά για εκείνη. Εδώ είναι λίγο αργά και για τη θεία. Η αλήθεια είναι. Ξεκινήσαν τα αγόρια εχθές, έκαναν πρεμιέρα. Σου φάνηκαν, σας άρεσαν. Πολύ ωραία. Όχι, το έκανα γιατί σήμερα η μέρα νομίζω ότι αρμόζει στην πλούζα. Έτσι. Βγήκαν σούπερ ήρωες. Πώς σας φάνηκε? Μα αναμενόμενη επιτυχία. Το σκηνικό ήταν ωραίο. Τα θέματα ήταν λίγο, δεν ήταν τόσο επίκαιρα νομίζω. Δεν σου αρέσανε? Όχι. Παιδιά, εγώ θέλω να πάω να δω, γιατί ξέρω ότι έχουν υπάρξει και αλλαγές και προσθήκες και ελλείψεις και όλα τα λοιπά. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να ξεκινήσει λάθος η χρονιά και να οριστεί διαφορετικά η σχέση μου με τα αγόρια για ακόμα μία φορά. Με πήρε ύπνος πριν ξεκινήσω. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να δω λοιπόν τώρα πώς ξεκίνησαν οι Ράδιο Αρβίλα χθες τη φοβερή πρεμιέρα τους. Κυρίες και κύριοι, Ράδιο Αρβίλα και είναι όλοι εδώ! Ανανεωμένη και με πολλή διάθεση επέστρεψε στις μικρές μας οθόνες η παρέα του Ράδιο Αρβίλα με μια αποκάλυψη την οποία έκανε ο Αντώνης Κανάκης στο τέλος της εκπομπής. Φέτος η δική μας διάθεση ήταν το Ράδιο Αρβίλα να είναι δύο φορές την εβδομάδα και όχι τρεις φορές την εβδομάδα. Και αυτό γιατί, πιστέψτε μας, το πράγμα όλο αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά καθόλου εύκολο. Τελικά, ύστερα από συζητήσεις με το κανάλι μας, με τον Αντένα, καταλήξαμε στο να... στην εξής λύση που τα βρήκαμε κάπου στη μέση. Να είμαστε τρεις φορές την εβδομάδα κανονικά, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έως και το τέλος του χρόνου. Μην βιάζεις να χειροκροτήσεις. Τι γλυφτράκι είσαι. Μέχρι το τέλος του χρόνου και από τον Ιανουάριο και μετά θα είμαστε δύο φορές την εβδομάδα, Δευτέρα και Τρίτη. Mm-hmm. Και το ανακοινώνουμε από τώρα για να μην υπάρχουν... Τι έπρεπε να οι περικοπές. Εμείς δεν θέλουμε, αλλά περικοπές. Το χιούμορ δεν θα γίνει αντίλογο. Λοιπόν, τα λέμε απλά αυτά τα πράγματα από τώρα, γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, ειδικά σε αυτό το περιβάλλον, το τηλεοπτικό, για κάποιο λόγο όλα αποκτούν διαστάσεις που δεν έχουν. Φοβερές προβλήματα. Όλα είναι, καταστρέφονται, καμπαλώνουν, σκοτώνονται κτλ. Οπότε είπαμε να το ξεκαθαρίσουμε για να από τώρα ξεκάθαρο. Βέβαια, είπαμε, υποσχεθήκαμε ότι αν δούμε ότι η σεζόν κυλάει κάπως ανθρώπινα και την παλεύουμε και... Την επιβιώνουμε, υπάρχει το θέμα, υπάρχει αυτό. Θα βγούμε ζωντανοί στο τέλος. Mm-hmm. Είπαμε ότι θα το κρατήσουμε και τρεις φορές την εβδομάδα μετά τον Ιανουάριο. Με αρκετή δόση χιούμορ ακόμα και στους τίτλους αρχής, παρουσίασαν τον εαυτό τους ως υπερήρωες. Φυσικά και η έναρξη ήταν πρωτότυπη με έναν υποτιθέμενο τηλεθεατή να σχολιάζει την κάθε του κίνηση. Μακάρι να έμενε έτσι άδειο και ωραίο, αλλά πού τέτοια τύχη. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας παρουσιάσω τους παρουσιαστές. Με συγχωρείτε, τους σούπερ ήρωες ήθελα να πω. Αντώνης Κανάκης, κυρίες και κύριοι. Φρεάτε τράβα στην καρέκλα σου που μου θες και χειροκρότημα. Τι έγινε πουλάκι μου, θυμήθηκες επιτέλους να κάνεις και εκπομπή? Μη μου κάνεις εμένα τον αθώο. Γιάννης Σερβετάς. Όχι Θεέ μου, ακόμα δεν ξύρισε αυτό το πράγμα από το πηγούνι του. Άντε πήγαινε παλουκό σου κι εσύ. Εδώ δείτε, φιλιούνται κιόλας.
Χρήστος Κιούσης. Να την χορεύτρια της εκπομπής. Μη μαγρίου κοιτάς εμένα, την ίστα της κακιάς ώρας. Κάτσε κάτω, άνοιξε το λαπτοπάκι σου και από εδώ πάνε και άλλοι. Στάθης Παναγιωτόπουλος. Ήταν ένας πέρσης και ένας πρόπερσης. Τι να πει κανείς, η ελπίδα της ανθρωπότητας ενάντια στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ο Αντώνης Κανάκης ξενάγησε τους τηλεθεατές στο ανανεωμένο σε λεπτομέρειες σκηνικό. Άλλωστε, όπως παραδέχτηκαν και οι ίδιοι, έχουν επηρεαστεί από την κρίση. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε σε μια ακόμα σεζόν για το Ράδιο Αρβίλα. Η έκτη συγκεκριμένα. Και δεν ξέρετε πόσο χαρούμενοι είμαστε που είμαστε μαζί σας. Και να είστε σίγουροι, βρε κουτά, ότι θα φροντίσουμε αυτή την εμπιστοσύνη να την τιμήσουμε και να σας βγάλουμε ασπροπρόσωπους. Έγινε παρουσίαση νέων και παλιών συνεργατών, με έναν εξ αυτών να είναι λιγάκι παραπονεμένος. Τι είναι, Χριστίνα, Χριστίνα. Χριστίνα. Από τον Πειραιά. Βλέπω να κάνεις το καλύτερο για το τέλος, ε. Και... Κάτσε ρε, μην βιάζεσαι, μην το τρέξεις το σενάριο. Τι ώρα το γράφαμε. Κυρίες και κύριοι, το αγόρι μου, μάλλον το πρώην αγόρι μου, έτσι, είναι εδώ, Κωστάκης. Στην παρουσίαση τώρα, όταν ξεκινήσαμε στην πρεμιέρα, δεν ανάγκασα καθόλου στη σαρδέλα. Έχει ρε, έχει το... Έχει παρεξηγηθεί και κάθεται εκεί και μακριά μας καθόλου τη διάρκεια της εκπομπής. Τίποτα, ναι. Κατάς, οπότε για να το διορθώσουμε, κυρίες και κύριοι, η σαρδέλα! 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 Ακούω τη φωνή. Λίγο ακόμα θέλω. Η σαρδέλα! Έλα, η σαρδέλα! Τη σαρδέλα την αφήσατε τελευταία και καλύτερη, αλλά νομίζω ότι είναι η πρωταγωνίστρια εκεί μέσα. Η ρακέτα, είδατε παιδιά, τι καλό κάνει. Ε? Εκτός από το σώμα και το πνεύμα και το μυαλό δυναμώνει. Και φάνηκε αυτό χθες το βράδυ. Ρακετοθεραπεία. Ναι. Στο τέλο το καλοκαίρι. Mm. Από τι φάνηκε αυτό το Ζουρζέ. Φάνηκε από τα θέματα. Θα σου πω, είναι πολύ υποκειμενικό αυτό, γιατί τα θέματα, ναι, είναι αλήθεια ότι ήταν λίγο πιο χαλαρή αντιμετώπιση της, ναι, σε σχέση με τον Λάκη τον Λαζόπουλο, οι οποίοι χτες το πήραν από την αρχή του καλοκαιριού, από τότε που είχαν σταματήσει την εκπομπή με τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν το φέρανε δηλαδή μετά το τέλος του καλοκαιριού. Ήταν πιο light η κατάσταση, ναι, λόγω της πρεμιέρας, να μην τους πάρουν όλους από τα μούτρα. Το θέμα είναι ότι... Λόγω της πρεμιέρας, αλλά πιο πολύ το χαβαλέ, ναι, όχι να είναι τόσο αιχμηρή, νομίζω. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι αυτό που είπε ο Κανάτσο, ότι μετά το Γενάρη θα γίνουν δύο εκπομπές και δεν θα παραμένουν τρεις, αλλά είπε την είδηση, αλλά δεν είπε γιατί θα γίνει αυτό. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, η δική μου άποψη και η δική μου αίσθηση, γιατί το έχω από πέρσι αυτό, επειδή πέρσι ήταν λιγότερες φορές την εβδομάδα και δεν ήταν full πενθήμερο και κάποια στιγμή έρχεσαν και λατώνανε. Ήτανε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, όγκος δουλειάς τεράστιος για καθημερινή εκπομπή νομίζω. Το να μπορείς να παρακολουθείς τόσο στενά και κλειστά την επικαιρότητα για να σχολιάζεις και να σατιρίζεις. Ο Λαζόπουλος έχει μια εβδομάδα καιρό και βλέπει 1500 βίντεο, έτσι. Το να βγάζεις μια τέτοια καθημερινή εκπομπή που να έχει όμως επιτυχία κάθε μέρα, μπορεί να είναι, ξέρεις, και αυτό που τους οδηγεί να πάρουν μια τέτοια απόφαση. Εκτός αν ετοιμάζει ο Αντένα κάτι άλλο και θέλω να το χώσει στο prime time και μετά από το prime time, και δεν μπορούν να συνεπάρξουν και τόσες εκπομπές ταυτόχρονα. Που μακάρι να είναι έτσι, γιατί σημαίνει ότι έχουν δουλειά κι άλλοι. Πάμε όμως να δούμε. Θα σχολιάσουμε κιόλας μαζί, ναι, Σπύρο, γιατί εσύ το ρίχνεις στο φυτίλι. Τι σχολίασαν, τι σατήρησαν εχθές στην εκπομπή τους, ποια ήταν, εν πάση περιπτώσει, η θυματολογία, κάποια πιο χαρακτηριστικά βίντεο από αυτά που είδαμε χθες. Πριν συνεχίσουμε, με ειδοποιούν ότι πρέπει να διακόψουμε, γιατί ένα πολύ σημαντικό πολιτικό πρόσωπο θέλει να κάνει μία δήλωση. Για να δούμε. Βγαίνουμε αντεπίθεση κι ας παίζαμε με 10. Γιατί είμαστε ο Μαδάρα. Βγαίνει παλιά. Στον επιθετικό μας και ο Βλάκας ο επόπτης σηκώνει offside. Τι κάνεις ρε στιμένε, δεν είναι πρωτάθλημα, είναι παροδία. Ναι, μου πάρει σημαντικό. Σημαντικό. Έπρεπε. Το Υπουργείο λοιπόν Υγείας καθιέρωσε το... Μήπως ήσουν τυφλός και βρήκες το φως σου. Μήπως ήσουν ανάπηρος και ξαφνικά περπάτησες και τώρα βιώνεις την κατακραυγή του κόσμου γιατί θεωρεί ότι έπαιρνες επίδομα χωρίς να το δικαιούσε. Το Υπουργείο Υγείας συμπαραστέκεται στο δράμα σου
και σε βοηθάει να αντιμετωπίσεις τη νέα ζωφερή πραγματικότητα που σε υποχρεώνει λόγω της θείας βούλησης να αποχωριστείς το αγαπημένο σου επίδομα αναπηρίας, καθιερώνοντας το επίδομα θαύματος. Συνέχισε να νιώθεις τη θαλπορή των ασφαλιστικών ταμείων, μικρό μας ταλαιπωρημένο σπουργητάκι. Ο γιατρός σου λέει λαμόγιου, ξέρω πως δεν έβλεπες ως χθες και γι' αυτό δεν φταίει κανένα. Επίδομα θαύματος από το Υπουργείο Υγείας. Αφού βλέπεις που βλέπεις, δες το μέλλον με αισιοδοξία. Με ειδοποιούν ότι το ίδιο σημαντικό πολιτικό πρόσωπο θέλει να κάνει μία ακόμα δήλωση. Για να ακούσουμε. Ήρθε σε αυτή τη γη σε μια κάψουλα μέσα από έναν εξωπλανήτη που τον λένε Κρύπτον. Είχε υπερδυνάμεις. Για να πετάξει σήκωνε όχι το ένα χέρι, αλλά και τα δύο χέρια! Ζήτω ο Σούπερμαν! Κάτω ο Μπάτμαν! Αλήθεια, τι θα συνέβαινε εάν η Ελλάδα αναλάμβανε την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων εν μέσω οικονομικής κρίσης? Το Ράδιο Αρβίλα σας ταξιδεύει στους πιο φτωχούς Ολυμπιακούς Αγώνες όλων των εποχών. Για την αποφυγή δαπανηρών λαμπαδιδρομιών θα χρησιμοποιούνταν μόνο ένας δρομέας από την αρχαία Ολυμπία μέχρι το Ολυμπιακό Στάδιο. Και φυσικά χωρίς δάδα, γιατί οι ρημάδες είναι πανάκριβες. Η δική μας τελετή έναρξης θα ήταν λιτή και απέριτη. Οι επίσημοι θα απολάμβαναν ένα βράδυ σε συνοικιακή λαϊκή πίστα. Ladies and gentlemen, welcome to the Athens 2012 Olympic Ceremony. Mesdames et messieurs, bienvenue à les 2012 The Olympic. Γεια σου ρε Ζακ Ροκ με τα ωραία σου. Η Ολυμπιακή Φλόγα, αντί να φιλοξενηθεί σε έναν πολυδάπανο πυρσό, θα άναβε σε ένα γκαζάκι για ελληνικό, το οποίο θα πουλούσε και καφέδες στους επισκέπτες, φέρνοντας ανάλογα κέρδη στο κράτος. Τα αγωνίσματα δεν θα διεξάγονταν σε πανάκριβα στάδια λόγω των περικοπών, αλλά σε φτηνές και λειτουργικές εγκαταστάσεις. Για παράδειγμα, 110 μέτρα μετεμποδίων στην Κηφισίας. Κατά δύση στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Χολαργού. Άλμα επικοντό στον Εθνικό Κήπο. 200 μέτρα μεικτής κολύμβησης σε φουσκωτή πισινούλα στην Ερμού. Κρίκι στο λεωφορείο της γραμμής για το Βοτανικό. Επόμενη στάση, Παλιά Αγορά. Next up, Old Market. Επόμενη άσκηση, Κολοτούμπα. Next exercise, Κολοτούμπα. Η απονομή μεταλλίων θα γίνονταν κανονικότατα στους Ολυμπιονίκες, απλά μετά θα τους τα παίρναμε πάλι πίσω, γιατί τα λεφτά θα έφταναν για μόνο ένα σετ μεταλλίων για όλα τα αθλήματα. Ενώ η τελετή λήξης θα ήταν μία βραδιά στην παραλία με κιθάρα. Έτσι, μετά τους Ολυμπιακούς και τους Παραολυμπιακούς Αγώνες, η Ελλάδα θα πρωτοπορούσε για άλλη μια φορά και θα χάριζε στην ανθρωπότητα τους πρώτους χωρίς Παραολυμπιακούς Αγώνες της ιστορίας. Χωρίς παρά. Πρώτοι χωρίς παρά Παραολυμπιακοί Αγώνες στην ιστορία. Χωρίς παρά. Κρίκη στο λεπτό. Μισό λεπτό, με ειδοποιούν ότι το ίδιο σημαντικό πολιτικό πρόσωπο θέλει να κάνει μια δήλωση ακόμα για να συνδεθούμε, να ακούσουμε. Κάθομαι στο σαλόνι μου να δω μια ταινιούλα και με έχει καταφάει ένα κουνούπι. Στείνω καρτέρι, αρπάζω την παντόφλα και πάω να το λιώσω. Και η άλλη μου λέει σταμάτα, θα κάνεις λεκέ στον τοίχο, άσε μας κυρά μου. Εντάξει, γελάς. Γελάς, βέβαια. Ναι, τι άλλο περιμένεις να κάνεις σε 10 ώρα το βράδυ, εσύ Σπύρο μου, βλέποντας τηλεόραση. Εγώ να σου πω κάτι. Τώρα τι να σου πω. Φαίνεται κιόλας ότι δεν μ' αρέσουν. Μ' αρέσουν και πάρα πολύ. Είπα για συγκεκριμένα, για 2-3 συγκεκριμένα θέματα, που ως τηλεθεατής και κάθομαι στην πολυθρόνα να τους δω, λέω τώρα αυτό είναι παλιό. Είναι λίγο γερασμένο. Ή αυτό κάπου το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, το Love Story Σαμαρά Μέρκελ. Το είχα ξαναδεί στο Λαζόπουλο την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι, αλλά δεν το είδες από την Σκοπιά του Ράδιο Αρβίλα. Το είδες από το Λαζόπουλο εκεί πλευρά.
Κάθε πλευρά έχει τη δική της σημασία και αξία. Και διαφερό ότι διασκεδάζει τους τηλεθεατές και ταυτόχρονα τους προβληματίζει με αυτά που συμβαίνουν, με την επικαιρότητα. Τι ξέρεις τι εγώ νιώθω μερικές φορές, τους αποφορτίζει ενδεχομένως από όλα αυτά που, που αντιμετωπίζουμε. Το χωρίς παρά, ας πούμε, εντάξει. Ναι, σίγουρα. Δεν έχει ρε παιδιά, ούτε ο κράτης είναι κενός. Οκ, δεν έχει. Ας το χλεβάσουμε και λίγο. Είναι έξυπνα όμως μερικά από αυτά που λένε. Δεν ξέρω εάν ο Αντώνης Κανάκης έπαιρνε μέρος σε αυτά τα τεστ υπολογισμού του IQ, τι IQ θα έδειχνε, αλλά θέλω να σας πω ότι ο πιο έξυπνος άνθρωπος στον κόσμο είναι Έλληνας και έχει μετρήσει το IQ του με 198 επίσημα από την παγκόσμια λέσχη ανθρώπων, οι οποίοι μπαίνουν μέσα στη διαδικασία του να μετρούν τα IQ τους μέσω των τεστ νοημοσύνη τους. Είναι ο κύριος που βλέπετε αυτός, λέγεται Ευάγγελος Κατσιούλης, είναι ψυχίατρος. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει και ο ίδιος, γιατί το έλεγα την ιστορία του το πρωί και στο ραδιόφωνο και πραγματικά είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τους ακροατές μας αυτό, η ιστορία του. Ο κόσμος είναι περίεργος να μάθει πώς είναι δυνατόν και γνωρίζει ότι έχει 198 IQ, την ώρα που ο Einstein πόσο είχε ρε παιδιά, 160 κάτι, πόσο ήταν το Einstein. Μέχρι 160 θεωρείσαι ιδιοφυΐα. Τον έχουμε, πάμε να τον ακούσουμε, πάμε να ακούσουμε τον ίδιο. Καλημέρα σας, τι κάνετε. Κύριε Ευάγγελε Κατσιούλη, είστε καλά. Μια χαρά εσύ. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε στην παρέα μας. Σήμερα έβλεπα και στην εφημερίδα Εσπρέσο την ιστορία σας. Την έλεγα και στο ραδιόφωνο. Εδώ σας έχουμε και πλάνο από μια παλιά σας τηλεοπτική παρουσία στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή του, στον Όμορφο Κόσμο. Είστε ο πιο έξυπνος παγκοσμίως, 198 IQ. Έτσι είναι, ναι. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι την ιστορία σας που έχει πολύ ενδιαφέρον, πώς μπήκατε στη διαδικασία να υποβάλλετε τον εαυτό σας στα συνεχή αυτά τεστ νοημοσύνης. Ναι, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μπήκα χωρίς κανένα ειδικό στόχο. Μπήκα απλά γιατί σε μία σελίδα βρήκα κάποια διαφήμιση που είχε ένα IQ τεστ που χρησιμοποιούσε ως promotion. Από ενδιαφέρον μπήκα στη διαδικασία, πήγα πολύ καλά, έκανα μερικά τεστ ακόμα. Πήγαν ακόμα καλύτερα, έκανα κάποια τεστ και μπήκα σε κάποιες ομάδες. Δεν έφερε πάνω, μετά δημιουργήσα ένα δικό μου οργανισμό, με τις δικές μου λέσχες. Και τώρα μια δικιά μου ομάδα που επικεντρωνόμαστε στην πραγματικότητα. Άρα... να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα συγκεκριμένα τα τεστ νοημοσύνης που κάνετε και αναδεικνύουν τους έξυπνους και τους εξυπνότερους των έξυπνων, είναι αυτά στα οποία υποβάλλονται και στη μένσα, ας πούμε. Μπορεί κάποιος από εσάς να έχει και τέτοια εξέλιξη αργότερα. Είναι άλλες οι διαδικασίες που υπολογίζουν το IQ αυτών των ανθρώπων, των παιδιών, ενδεχομένως των παιδιών που είναι θαύματα, ας πούμε. Αν μιλάμε για την ομάδα της Μένσα, που είναι μία από τις πιο γνωστές και η πιο παλιά κοινότητα εξελίξης νοημοσύνης, χρησιμοποιείται το Raven, για παράδειγμα, που ήταν ένα από τα πιο γνωστά, αλλά δυστυχώς ένα από τα τεστατεία έχουν πλέον... Δεν χρησιμοποιείται γιατί έχουν κυκλοφορήσει λίστες στο διαδίκτυο. Στη λίστα δέκτος από εσάς είναι άλλοι 7 Έλληνες. Τελικά ο Έλληνας είναι έξυπνος λαός. Έτσι αποδεικνύεται. Ναι, αλλά τελικά παίζει ρόλο να είσαι έξυπνος για να προοδεύσεις τη ζωή σου. Γιατί μπορεί να είσαι έξυπνος και να είσαι τεμπέλης. Κοιτάξτε, μπορεί να προοδεύσει γιατί έχει οτιδήποτε πολύ ή γιατί έχει οτιδήποτε υποκαλεί διαχείριση. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς όταν ξεκινήσατε να κάνετε αυτά τα τεστ, φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζατε πόσο έξυπνος είστε. Είναι έξυπνος. Από την οικογένεια. Είναι ο άνθρωπος. Ναι, έξυπνος. Αλλά να σου πω, εγώ δεν έχω κάνει ποτέ τεστ IQ. Φαντάζομαι ότι δεν ο μέσος άνθρωπος. Ναι, λένε ότι ο μέσος άνθρωπος φτάνει μέχρι το 100. Όταν διαπιστώσατε ότι φτάσατε στους 198, καταλάβατε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει. Νομίζω ότι είχατε καταλάβει πιο πριν. Το ξέρατε πριν. Ναι. Όπως σας είπα, δεν ξεκίνησα με αυτό το σκοπό να πιάσω ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ο αριθμός του συγκεκριμένος δείχνει απλά μια σπανιότητα σε επίπεδο απόστασης τυπικών αποκλείσεων από ένα μέσο όρο με βάση τη μια κανονική κατανομή των score IQ. Ήσασταν καλός μαθητής στο σχολείο. Ποια ήταν τα αγαπημένα σας μαθήματα που είχατε κλείσει, ας πούμε, και τι ήσασταν μαθητής του πόσο? Το αγαπημένο μάθημα το διάλειμμα. Σε αυτό ταιριάζουμε. Τι βαθμούς παίρνετε όμως, κύριε Κατσιούλη, γιατί με τέτοια εξυπνάδα πρέπει και να μην διαβάζετε καθόλου, μόνο στο μάθημα στην παράδοση να ήσασταν πολύ καλός μαθητής. Αυτό σε δική μου περίπτωση δεν είναι αντιπροσωπευτικό. Εγώ πήγαινα πάρα πολύ καλά στο σχολείο. Ναι. Με βαθμούς άριστους πάντα. Αλλά ένα παιδί το οποίο έχει πολλές ικανότητες είναι χαρισματικό. Ένα παιδί που μπορεί να αντιλαμβάνεται πολύ πιο γρήγορα αυτό που ο δάσκαλος θέλει να εξηγήσει σε όλα τα παιδάκια μαζί.
Μπορεί να είναι πολύ κακός μαθητής, μπορεί να βαριέται στο σχολείο, μπορεί να μην έχει καμία καλή επίδοση, καμία πρόοδο. Τέλειο, όπως εγώ, εξυπνάδα... όλα αυτά είναι τα χαρακτηριστικά μου. Η εξυπνάδα είναι κληρονομική ή όχι, πιστεύετε? Υπάρχουν πολλές μελέτες αυτή τη στιγμή για να δουν το γενετικό υπόβαθρο της ψηλής νοημοσύνης. Πολλοί θεωρούν ότι κληρονομείται από τη μητέρα κυρίως. Αυτές οι έρευνες είναι ακόμα σε εξέλιξη και είναι πολύ νωρίς να πούμε ότι βρέθηκαν γονίδια. Το σίγουρο είναι ότι μέσα στις οικογένειες υπάρχουν φύοι άτομα, αναπτύσσονται απόγονοι που επίσης είναι φύοι, αλλά αυτό δεν αποκλείει τον περιβαλλοντικό παράγοντα. Τις γυναίκες σας γοητεύει, εξυπνάδα. Αυτό θα έλεγα, βρε Σπύρο, με πρόλαβες. Ποια είναι η επόμενη ερώτηση? Αν τις γυναίκες σας γοητεύει, εξυπνάδα. Έτσι λένε εκείνες. Ποια είναι η επόμενη ερώτηση? Να ρωτήσω τον κύριο. Κύριε Κατσιού, είστε παντρεμένος? Μάλλον όχι. Δεν είστε. Όταν τέλος πάντων γνωρίζετε μια γυναίκα, το αναφέρετε αυτό ότι είμαι από τους πιο έξυπνους ανθρώπους στον κόσμο? Νομίζω ότι ήδη απάντησα την ερώτηση. Εγώ ήθελα βασικά να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή πολλοί έξυπνοι άνθρωποι έχουν και πολύ λίγα περιθώρια υπομονής, ειδικά όταν έχουν να κάνουν με λιγότερο ευφυείς ανθρώπους, εσείς χάνετε την συναστροφή σας όταν συναστρέφεστε με λιγότερο ευφυείς? Όταν δηλαδή θεωρείτε πράγματα αυτονόητα, επειδή δεν έχετε το ίδιο κοινό αυτονόητο με κάποιον που είναι λιγότερο ευφυής, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην σας καταλαβαίνει σε απόλυτο βαθμό. Χάνετε την υπομονή σας, δηλαδή φροντίζετε στο περιβάλλον σας να μην έχετε ανθρώπους που απέχουν πολύ από τη δική σας ευφυΐα. Να σας θυμίζω ότι είμαι ψυχίατρος. Οπότε η υπομονή είναι μέσα στις επαγγελματικές ικανότητες που πρέπει να έχω. Αλλά πέρα από αυτό, σε προσωπικό επίπεδο είναι όντως δύσκολο πολλές φορές να προσαρμοστείς, να υποχωρήσεις. Αλλά όταν πάλι υπάρχουν λόγοι, θα μπει στη διαδικασία. Έτσι. Έχετε δίκιο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Να είστε πάντα καλά. Χαρήκαμε πολύ που σας ακούσαμε. Γεια σας. Και εγώ, να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Είδατε, παιδιά, αυτή η ερώτηση πραγματικά είναι. Ο παπά μου είναι εξαιρετικά έξυπνος άνθρωπος. Και την ερώτηση αυτή την ερώτηση από τον παπά μου. Ο οποίος είναι ευφυής. Ναι. Και τον βλέπω, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί να κάνει παρά με βλάκες. Μέχρι στις βλακές υπάρχει. Τι είπες? Ναι, καλά, υπάρχει. Όπως υπάρχει της νοημοσύνης, υπάρχει. Κοίτα, επιστημονικά υπάρχει, αλλά είναι κουτό να λες έναν άνθρωπο βλάκα. Απλά δεν έχει την απαραίτητη φυΐα ενδεχομένως ή έχει κάποια προβλήματα προσοχής ή ενδεχομένως αντίληψης. Που εκεί στην κοινή έχει περάσει ο βλάκας, είναι άδικο. Και επικίνδυνος είναι ο βλάκας, παιδιά. Γι' αυτό μπαμπάς σου μάλλον αποφεύγει τις βλάκες. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά αν τον βάλω να μιλάει με βλάκα, αρχίζει και κοκκινίζει. Είναι μοναχικός ο δρόμος της εξυπνάδας. Λάθος τηλέφωνο. Εδώ είμαι. Ναι, όντως. Αυτό το iPhone, κυρίες και κύριοι μου, το 4S και η θήκη Marc Jacobs, μια θήκη εξαιρετικά στυλάτη και trendy, θα έλεγα, είναι το δώρο μας για σήμερα. Το iPhone δεν θέλει συστάσεις, είναι ένα τηλέφωνο το οποίο το γνωρίζετε όλοι και το θέλετε όλοι, αλλά επειδή τη σήμερα ημέρα οι προτεραιότητές μας και οι προτεραιότητές σας είναι άλλες και το τηλέφωνο έρχεται δευτερεύον και τριτεύον, να το λοιπόν εδώ το δώρο μας στη μεσημεριανή μελέτη για ακόμα μια φορά το iPhone 4S. Με κενό όνομα τεπώνυμο στο 54888-9011-405-404 για να το διεκδικήσετε και γιατί όχι να το κερδίσετε αν σήμερα είναι η μέρα σας ή αν επιμείνετε να στέλνετε μηνύματα και να παίρνετε τηλέφωνα. Σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας. Πάμε λίγο και στο Θέμη στο κοντρόλ. Wow. Καλώς και από μένα και με τη βοήθεια της τεχνολογίας θα πάμε στις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό που θα δείτε αυτή τη στιγμή δεν είναι ψέμα, δεν είναι φωτομοντάζ. Αποκλείεται. Καρχαρίες βγήκαν στη στεριά και έχουν κυκλώσει σπίτι. Θέλω να σας πω ότι όσο απίστευτο και αν ακούγεται, οι φωτογραφίες το αποδεικνύουν, ότι η Φώνα Σάντι, σύμφωνα με το laypavlaout.gr, από όπου και σας διαβάζω το συγκεκριμένο δημοσίευμα, ο τυφώνας που πλήττει τις ανατολικές ακτές, τον είπα, από το laypavlaout.gr, έχει βγάλει ακόμα και καρχαρία, ο οποίος κάνει βόλτες, όπως θα δείτε παρακάτω, γιατί αυτή τη φωτογραφία την πόσταρε ένας νεαρός στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook και αναδημοσιεύεται βέβαια αυτή η φωτογραφία από όλα τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα. Βλέπετε εδώ τον καρχαρία που διακρίνεται όλο του το σώμα, όχι μόνο το πτερύγιο, ακριβώς έξω από το σπίτι του νεαρού. Θέλω δε να σας πω ότι εδώ φαίνεται ακόμα καλύτερα στο παράθυρο του σπιτιού.
το βλέπετε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι όταν αυτός ο νεαρός στο New Jersey έγραψε στο λογαριασμό του ότι δυστυχώς δεν μπορώ να βγω από το σπίτι μου γιατί καρχαρίες κάνουν βόλτες και πόσταρε αυτές τις φωτογραφίες στο λογαριασμό του στο Facebook, οι πρώτοι που άρχισαν να επικοινωνούν μαζί του του έλεγαν ότι μας γράφεις ψέματα και όλα όσα ποστάρεις είναι μάλλον παραμύθι, έχεις κάνει φωτομοντάζ. Εκείνος λοιπόν, και εδώ βλέπουμε ακριβώς το post στο Facebook που έκανε, το αρχικό αριστερά με το πτερύγιο του Καρχαρία, και λίγα λεπτά μετά τράβηξε καινούργια φωτογραφία στην οποία φαίνεται ολόκληρος ο Καρχαρίας εδώ. Και είναι βλέπετε δίπλα τον μπαλκόνι. Αυτός είναι μεγάλος. Το μπαλκόνι ήταν αυτός δίπλα. Είναι καθρέφτης αυτοκινήτου πάντως, παιδιά, εδώ ναι, στην, ναι, στην άκρη. Ναι, ναι. Πάνω είναι καθρέφτης αυτοκινήτου. Είναι φορτηγό, όπως μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι ένα βάθος στο νερό περίπου 2 μέτρων και κάτι. 2 και κάτι σύμφωνα με, με τις μαρτυρίες των κατοίκων του New Jersey. Θέλω να σας πω ότι το συγκλονιστικό είναι ότι σε άλλα σημεία και κατοικημένες πάντα περιοχές ο τυφώνας παρέσυρε ακόμα και φώκες στους δρόμους. Έλα, βλέπουμε Χριστέ, αυτή την χαρακτηριστική φωτογραφία. Πραγματικά η κατάσταση είναι, θα έλεγα, πρωτοφανής καταρχάς, γιατί δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Η νύχτα που έχουν περάσει οι Αμερικανοί είναι εφιαλτική. Το πέρασμα του τυφώνα Σάντι από τις ανατολικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και φωνικό, καθώς τα μέχρι τώρα στοιχεία, γιατί αυτά μεταβάλλονται, κάνουν λόγο για τουλάχιστον 15 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους. Θέλω να σας πω ότι εκτός από φωνικό, το πέρασμα του τυφώνα είναι και καταστροφικό, καθώς έχει πλημμυρίσει η οικονομική ζωή, οι σύραγγες του μετρό, τα ναυπηγεία, οι δρόμοι, ενώ περίπου 6 εκατομμύρια άνθρωποι, 6 εκατομμύρια άνθρωποι, επαναλαμβάνω, έχουν μείνει δίχως ηλεκτρικό ρεύμα. Μόνον 6.200 άνθρωποι είναι, μόνον 250.000 άνθρωποι είναι δίχως ρεύμα στο Μανχάταν. Μιλάμε για την καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης δεν κινούνται, φυσικά. Λουκέτο έχει μπει σε όλα τα σχολεία, στο χρηματιστήριο, καθώς επίσης και στο Broadway έχουν αναβληθεί τα πάντα. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι της Νέας Υόρκης έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Και είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα και με το Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, το 911, που είναι ο αριθμός κλήσης πρώτης βοήθειας, δέχεται τουλάχιστον 20.000 κλήσεις ανά ώρα. Και καταστροφικές είναι οι συνέπειες πέρα από τη Νέα Υόρκη και στην Ουάσιγκτον και στη Βαλτιμόρη και στη Φιλαδέλφια, αλλά και στην Βοστόνη. Η ταχύτητα του τυφώνα κατά μέσο όρο έχει καταγραφεί στα 137 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε για μια καταστροφή πρωτόγνωρη τουλάχιστον στην Νέα Υόρκη. Έχουν απομακρυνθεί ασθενείς από νοσοκομεία, έχουμε ισχυρές εκρήξεις, βλέπουμε και τις εικόνες που σημειώνονται σε ηλεκτρικούς υποσταθμούς στη Νέα Υόρκη εξαιτίας ακριβώς όλης αυτής της καταστροφής. Γενικότερα οι εικόνες θυμίζουν βιβλική καταστροφή. Τώρα υπάρχουν διαρκώς πέρασε αυτό, έχονται, ήτανε. Ορίστε, όχι. Ακόμα. Είναι σε εξέλιξη ακόμα το φαινόμενο. Πόσο κρατάει αυτό το φαινόμενο, παιδί? Ενδεχομένως να κρατήσει ακόμα 48 ώρες. Αυτή τη στιγμή θέλω να σας δείξω μία ζωντανή εικόνα μέσα από το star.gr. Εδώ με πράσινο βλέπουμε ακριβώς τις περιοχές που έχει χτυπήσει ο τυφώνας. Έχει μπει μέσα από τις ανατολικές πολιτείες και έχει φτάσει, βλέπετε, και στο, μέχρι το Σικάγο. Δεν είναι ότι είναι παράκτια τα προβλήματα. Κάθε λεπτό τα ξένα δισογραφικά πρακτορία μεταδίδουν εικόνες και πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη αυτού του απίστευτου φαινομένου. Αν μπορούμε να δούμε τώρα Sky News για να δούμε πώς, στο External 10, να δούμε πώς είναι η κατάσταση στο Λευκό Οίκο.
αυτή τη στιγμή ζωντανά από την Ουάσιγκτον βλέπουμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση στο Λευκό Οίκο σύμφωνα με την εικόνα που μας δίνει το Sky News. Mm-hmm. Είναι πραγματικά, θα έλεγα, πρωτόγνωρη η εικόνα. Οι περιοχές αυτές, Θέμη, Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη, Μανχάτον και όλα αυτά, έχουν συνηθίσει τέτοιου είδους καιρικά φαινόμενα. Ξέρω ότι υπάρχουν, ξέρω, περιοχές που είναι κλασικές, η Λουιζιάννα, ας πούμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί, ναι, okay, έχουν πρόβλημα αρκετά συχνά. Οι ανατολικές ακτές συνήθως αντιμετωπίζουν τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα. Όμως, αυτή τη φορά και η ένταση, θα έλεγα ότι, αν και είχε προβλεφθεί, ήταν κατά τη μεγαλύτερη από αυτή που ενδεχομένως εκτιμούσαν οι αρχές, αλλά και η διάρκεια είναι εκείνη που έχει προβληματίσει κυρίως τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαφέστατα και είναι συνηθισμένοι, θα λέγαμε, σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις, όμως η διάρκεια είναι αυτή που στο συγκεκριμένο περιστατικό, στο συγκεκριμένο παράδειγμα, είναι που προκαλεί όλα αυτά τα εκτεταμένα προβλήματα. Τι μας δείχνει τώρα το Sky News? Για να δούμε, βλέπουμε ακριβώς αυτή τη στιγμή που βρίσκεται, θα έλεγα, ο κύριος όγκος των προβλημάτων. Στο New Jersey. New Jersey, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια και συνεχώς εικόνες από τα σημεία που έχουν πληγεί. Μάλιστα. Πραγματικά, με βάση αυτό που μας περιγράφει η Θέμη και αυτό που βλέπουμε τις εικόνες, είναι σαν να παρακολουθούμε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Ακριβώς και αυτό που βλέπουμε στα πλάνα. Πραγματικά, ακριβώς, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, πριν από λίγες μέρες, μέχρι και το Σαββατοκύριακο που ήταν εκεί η συνάδελφός μας, η Φημία Δήμου, που έκανε την αποστολή, ο καιρός ήταν μια χαρά. Καταπληκτικός καιρός. Μας το έλεγε, το βλέπαμε στα πλάνα και ήταν απίστευτα διαφορετικά το τοπίο και οι εικόνες. Καταπληκτικός ο καιρός και κανένα πρόβλημα δεν υφίστατο. Α, θέλετε να πάμε και στη Νέα Υόρκη τώρα, να δούμε τώρα από το External Lena τι ακριβώς συμβαίνει. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη. Μανχάταν είναι αυτό, έτσι. Είμαστε, ναι, είναι το Μανχάταν, είναι ζωντανή εικόνα. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει και ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας. Βλέπετε η ρεπόρτερ τι φοράει. Και η επιθυμία ήταν με κοντομάνικο την Πέμπτη. Τρομερό. Ακριβώς. Και το Σάββατο. Μάλιστα. Και εδώ βλέπουμε και τον χάρτη με τις αερομεταφορές. Ουσιαστικά, πού μπορούν να γίνουν αυτή τη στιγμή αεροπορικά ταξίδια. Είναι τα μαύρα κουκιδάκια, είναι αεροπλάνα που βρίσκονται στον αέρα αυτή τη στιγμή. Όσο και αν φαίνονται πολλά, πιστέψτε με, για τον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ελάχιστα. Και βέβαια γίνονται και πάρα πολλές αλλαγές στα δρομολόγια, καθώς προς την ενδοχώρα πηγαίνουν και προσγειώνονται αεροσκάφη. Η κατάσταση είναι, θα έλεγα, πρωτόγνωρη. Μάλιστα, συνέχεια βλέπουμε εικόνες από τη Νέα Υόρκη. Υπομονή να κάνουν οι άνθρωποι, είπαμε 48 ώρες ακόμα το πολύ. Υπάρχουν και πολλοί Έλληνες, εννοείται, που έχουν ανησυχήσει και είναι απόλυτα λογικό και οι συγγενείς τους εδώ στην Ελλάδα. Όντως είναι πρωτοφανείς εικόνες που παρακολουθήσαμε. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Να αλλάξουμε θέμα. Και να πάμε στη σύλληψη ενός ηθοποιού για ληστεία, παρακαλώ πολύ. Και θα μας το δώσει το θέμα ο Σπύρος. Θα μεταφερθούμε για λίγο όμως στην Κύπρο. Πολλά φιλιά, Θέμη μου, ευχαριστούμε, και φιλούθια στην Κύπρο, μιας και το αναφέραμε. Πολλά φιλούθια, αγαπώ σας πολλά που λένε και εκεί. Για να πες μας, πρώτη λοιπόν, είδηση Σπύρο, είναι αυτή τη στιγμή το θέμα με τον Κύπριο ηθοποιό, ο οποίος προφανώς σε απελπισία και σε απόγνωση διέπραξε, όπως φαίνεται, αυτή είναι εδώ τη ληστεία, όπως αυτά βλέπουμε. Αυτά τα πλάνα είναι από τη ληστεία τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Είναι από κλειστό κύκλωμα της τράπεζας που έγινε η ληστεία. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τον ηθοποιό, ο οποίος έχει εμφανιστεί μεταμφιεσμένος μέσα στην τράπεζα, φορώντας περούκα, μουστάκι και γυαλιά ηλίου και με απειλή όπλου, όχι πραγματικού όπλου, ομοίωμα είναι, απειλή τις δύο υπαλλήλους της τράπεζας. Εδώ βλέπουμε και κάποια εξωτερικά πλάνα. Με κάποια αστραπιαία λοιπόν κίνηση του ζητάει κάποια χρήματα, παίρνει ένα ποσό πάνω από 10.000 ευρώ
και αμέσως μετά εξαφανίζεται με το αυτοκίνητό του. Παιδιά, συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Το αυτοκίνητό του. Τον είδα λιγάκι ψύχραιμο, τον είδα λιγάκι αργό στις κινήσεις. Είναι ηθοποιός πρώτης γραμμής, είναι αναγνωρίσιμος. Είναι ηθοποιός, ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός. Έχει παίξει σε πολλά γνωστά σίριαλ της κυπριακής τηλεόρασης, έχει συμπροταγωνιστήσει με τα μεγαλύτερα ονόματα, με τα μεγαλύτερα ονόματα της Κύπρου. Είναι ηθοποιός, παντρεμένος, χωρισμένος, με δύο παιδιά, προβλήματα. Αντιμετώπιζε πολλά οικονομικά προβλήματα τον τελευταίο καιρό. Πριν μια εβδομάδα εθεάθη στη συγκεκριμένη τράπεζα της Λευκωσίας να κάνει ουσιαστικά αυτό που λέμε ρεπεράζ, αλλά όχι καλλιτεχνικής φύσεως, το έκανε για να αναγνωριστικά. Είναι ωστόσο τόσο πασίγνωστος που φανταστείτε ότι το γεγονός ότι ήταν μεταμφιεσμένος δεν απέτρεψε στην Ιταλία να τον αναγνωρίσει. Κάποια στιγμή έβαλε τα γυαλιά που φορούσε το ηλίου, οπότε είναι πραγματικά ένα πολύ αναγνωρίσιμο πρόσωπο εκεί και οι πελάτες τον αναγνώριζαν. Βασικά οι υπάλληλοι μιλούσαν στα αγγλικά. Μόνος κάποια στιγμή έβγαλε τα γυαλιά, μόνος του ήταν, όπως βλέπουμε. Το βλέπουμε. Αυτά είναι τα πλάνα της ληστείας. Αυτό είναι. Δεν λέω μόνο ότι μπήκε μέσα μόνος του. Απ' έξω είπε υπήρχε ένα αυτοκίνητο. Τον περίμενε κάποιος. Ήταν μόνος του. Άρα μόνος του το είχε οργανώσει όλο αυτό. Τώρα δεν υπήρχε μια αστυνομία, κάτι εκεί πέρα. Θα σας πω. Με το που έγινε λοιπόν η ληστεία, φεύγει ο φερόμενος ύποπτος, ο Κύπριος ηθοποιός, ο δράστης. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν εντοπίζουν το αυτοκίνητό του οι αρχές και καταλήγουν σε αυτόν. Mm-hmm. Ο ίδιος, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία που είχα και με το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο έγινε η ληστεία και με κάποιους συναδέλφους του, αρνείται τις κατηγορίες αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και θα έχουμε περισσότερες εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Δυστυχώς όμως υπάρχει καταγεγραμμένο το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που δυστυχώς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Να περάσουμε πάλι Νέα Υόρκη, να πάμε όμως αυτή τη φορά να δούμε κάτι πολύ πιο ωραίο και πιο στεγνό από τα πλάνα που είδαμε προηγουμένως εξαιτίας του τυφώνα Σάντι. Όπως είδατε και χθες, η εφημεία Δήμου ταξίδευσε μέχρι τις ΗΠΑ, Νέα Υόρκη και Ουάσιγκτον. Στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια της παραμονής της, έγινε και μια πολύ ενδιαφέρουσα εντυπωσιακή επίδειξη των ρούχων H&M και η εφημεία μας ήταν εκεί και όχι μόνο έχει καταγράψει πολύ ωραία και εντυπωσιακά πλάνα, αλλά έχει κάνει και το Fashion Police όλων εκείνων των επώνυμων κυριών που έδωσαν το παρόν. Ανάμεσά τους βέβαια ήταν και η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχουμε να δούμε και τι ήταν και τα μάτια της εφημείας. Πάμε να το δούμε. Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Έλενα Κρίστενσεν, η πρωταγωνίστρια του American Beauty Μίνα Σουδάρης, Τζούλιαν Μουρ και το διάσημο μοντέλο της Victoria's Secret Ντουζέν Κρος ήταν μερικοί από τους προσκεκλημένους της επίδειξης μόδας επώνυμης εταιρείας ρούχων στη Νέα Υόρκη. Η μεσημεριανή μελέτη βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για να σας παρουσιάσει τις τελευταίες τάσεις της μόδας. Η πρωταγωνίστρια του θρυλικού Sex and the City έφτασε από τους τελευταίους στο ερυπωμένο κτίριο των 9 ορόφων για να παρακολουθήσει το σόου. Πέρασε γρήγορα στον τελευταίο όροφο του κτιρίου και απλά είπε στους δημοσιογράφους ένα γεια. Hello, Miss Parker. Βέβαια, στα λίγα δευτερόλεπτα που έκατσε στο κόκκινο χαλί, τα φλάς δεν σταμάτησαν να στράφτουν. Τι μας εντυπωσίασε από την παρουσία της? Μα φυσικά το πετύχει της ανάστημα. Η Τζούλιαν Μουρ επέλεξε να εμφανιστεί με μαύρο κοστούμι και χάρισε και αυτή σε κάμερες και δημοσιογράφους μόνο το χαμόγελό της. Η Σουβάρης ήταν πιο προσιτή και μας μίλησε για τα ρούχα που επιλέγει να έχει στην γαρντερόμπα της. I can see this is very sexy you wear. Oh yeah, I feel very beautiful and I mean I just I love the detail. It's really great. Όσο για την Ντουζέν Κρος, αν και top model, εμφανίστηκε ντυμένη με μαύρο δερμάτινο μπουφάν και λευκό t-shirt, ενώ το μακιγιάζ της ήταν εντελώς φυσικό. You spend a lot of money for your clothes? Yes, yes. I go shopping kind of like twice a year, so for spring and for fall, and then that's about it. I do then major shopping. Ο διάσημος ηθοποιός Alan Cumming επέλεξε κοστούμι σε καμηλό χρώμα συνδυασμένο με λευκό πουκάμισο, ενώ το παντελόνι του ήταν λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο. What is this? Where are we? Η Μία Μωρέτη διάλεξε ένα από τα κομμάτια της νέας κολεξιών του οίκου σε κόκκινο χρώμα, ενώ η Έλενα Κρίστενσεν φόρεμα φτιαγμένο από κάθισμα αυτοκινήτου.
Την καλλιτεχνική επιμέλεια της επίδειξης είχε η γνωστή Γαλλίδα καλλιτέχνης Νόμι Γκουντάλ, η οποία έβαλε τα μοντέλα σε ρολοχορευτή να εμφανίζονται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα τετράγωνα πάνελ που ήταν σκεπασμένα με λευκή άμμο και με χορευτικές κινήσεις σχεδίαζαν με το σώμα τους διάφορα σχήματα, παρουσιάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα ρούχα της κολεξιών. Η επιλογή του υπό ανακατασκευή εμπορικού κέντρου δεν ήταν καθόλου τυχαία, καθώς αντιπροσώπευε πλήρως το ύφος της κολεξιών, που προτείνει ρούχα σε oversize γραμμή, ανδρόγυνο ύφος και είναι όλα φτιαγμένα από πρωτότυπα υλικά όπως κάλτσες, καθίσματα αυτοκινήτου και ζώνες. Τα παπούσια και τα αξεσουάρ ήταν πραγματικά μοναδικά. Οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να περπατήσουν μέσα στο χώρο, παρακολουθώντας την επίδειξη, κάνοντάς την ακόμα πιο ενδιαφέρουσα και αφήνοντας τους πάντες τις καλύτερες εντυπώσεις. Από την επίδειξη μόδας δεν έλειψαν και οι κεντρικές παρουσίες. Πρώτη και καλύτερη, η Susan Bartsch, που χρειάστηκε 2 ώρες μόνο και μόνο για το μακιγιάζ της. I like to express myself, it's art. Dressing up to me is art. You know, I don't act, I don't sing. By dress, two looks, I think it's great, it's expressing yourselves. And your makeup is very different. How long did it take you to? I took 2 hours. Empty and May got you feeling like a champion. The city never... Το σοου κάλυψαν δημοσιογράφοι μόδας από όλο τον κόσμο, που ήταν στημένοι σε συγκεκριμένες θέσεις μέσα στο κτίριο. Βρισκόμαστε στην επίδειξη μόδας του Μαρσελά. Τώρα βλέπουμε τα backstage. Βλέπουμε όλα τα κανάλια είναι εδώ. Έχουμε και λέμε από Ευρώπη, από διάφορα μέρη της Αμερικής, από Ασία. Έχουν έρθει για να μεταδώσουν αυτό το γεγονός. Ο εκπρόσωπος του Entertainment Channel, που εξειδικεύεται σε lifestyle θέματα, μας μίλησε για το πιο καυτό νέο της πόλης αυτόν τον καιρό. I think Kanye West might propose to Kim Kardashian, that's what I heard. Οι περισσότεροι διάσημοι που βρέθηκαν στην επίδειξη επέλεξαν να φορέσουν ρούχα από τη νέα κολεξιόν του οίκου, που στη χώρα μας θα κυκλοφορήσουν στις 15 Νοεμβρίου. Πολύ ωραία. Κοσμοπολίτικος αέρας, Μαρία. Ζήλεψα πραγματικά. Αυτά είναι η event. Και τα βλέπει η Ελληνίδα celebrity τώρα και σου λέει θα πάω στο χ event, ας πούμε, και θα ντυθώ σαν Τζέσικα Πάρκερ. Ναι, αλλά είδες η σαν Τζέσικα Πάρκερ δεν μίλησε καθόλου. Δεν μίλησε, αλλά στήθηκε στις φωτογράφες. Στήθηκε, δεν είναι έστατη. Μικρούλα όμως. Πετίτ είπε. Πολύ κοίτα, πετίτ. Πολύ ευγενικά η εφημεία είπε ότι ήταν το πετίτ size της. Ανακοινώσετε κοντή όμως από ό,τι έχω καταλάβει. Και τώρα μεταξύ μας η εφημεία μου είπε ότι μπήκε και καμπουριαστά μέσα. Μου λέει, καλέ να σου πω. Δεν είναι αυτό που βλέπεις. Ήτανε, μου λέει τόσο λεπτή και κοντή και καμπούρα. Καλέ, με καλή είναι ότι ούτε στο πρόσωπο με λέει κανείς ότι λέει. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, αυτή η γυναίκα, ό,τι και να μου πει. Έλα, Ελεονόρα, τώρα δεν είναι όμορφη. Αρέσει το σκηνοθέτη μας, το site. Ναι, αλλά δεν είναι όμορφη, γιατί μια γυναίκα όταν έχει, μια γυναίκα όταν έχει στυλ και προσωπικότητα, δεν χρειάζεται να είναι και υπερκαλονή με τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά της καλονής. Εδώ στα πλάνα πραγματικά είναι σκημένη. Είναι τα μαλλιά της μέσα από το σακάκι. Είναι πάρα πολύ κλειστά τα ρούχα της και όμως σου μαλλιά το βλέμμα. Ρε παιδί, δεν παρατηρήσατε οι γυναίκες πολύ το μακιγιάζ από όλες τις κυρίες. Είναι τόσο φυσικό. Δεν βάφονται υπερβολικά όπως βαφόμαστε εμείς όταν βγαίνουμε. Εμείς εννοώ, όχι εμείς εδώ. Οι Ελληνίδες celebrity. Και τα ρούχα που φοράνε είναι μια συγκεκριμένη. Τι. Ωραίο. Δεν σου άρεσε. Πες καλέ. Λοιπόν, και φοράσανε τα ρούχα όλες οι κυρίες του γνωστού οίκου, τα οποία νομίζω ότι ταιριάζουν σε οποιαδήποτε κοπέλα τα φορέσει και η κυρία. Ναι, συγγνώμη, η καθεμία άλλο... έχει διαφορετικό στυλ. Ας πούμε, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μπορεί να το φορέσει μια γυναίκα η οποία είναι 40 χρόνια. Αυτά που φοράει το μοντέλο που είναι κούκλα μπορεί να τα φορέσει μια 25 άρα. Μίλα. Όχι, σε σένα. Δεν πήγαινε σιγά σιγά. Α, θες να πεις κι άλλα δηλαδή. Εντάξει, να σου πω μια κουβέντα μόνο που επιτρέπεις. Να πάρεις και μια ανάσα να πεις μια ουλιά. Το κτίριο το είδες, ότι είναι με άποψη, που είναι ερείπια και δεν είναι... Μου δίνεις ωραία πάσα. Είναι ένα καταπληκτικό κτίριο, παιδιά, το οποίο είναι πάρα πολύ θεατράλε και η σκηνή εγώ έπαθα πλάκα. Δηλαδή ήταν σαν να έβλεπες μια θεατρική παράσταση. Πήγες εκεί. Όχι, αλλά η εφημεία Δήμου με ταξίδεψε με το ρεπορτάζ. Είναι σαν να πήγε. Γενικά είναι must.
Έτσι, τέτοια τέτοιοι χώροι να γίνονται επιδείξεις, όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, αλλά και στο Παρίσι και στο Μιλάνο και στη Ρώμη. Οι επιδείξεις γίνονται σε πολύ συγκεκριμένα, έτσι. Μα πάει μηδές οι Έλληνες σχεδιαστές. Έτσι, κοίτα, και εδώ στην Ελλάδα έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες, αποθήκες εγκαταλελειμμένες κτλ. Με τη διαφορά όμως ότι η θέρμανση όταν κάνουν αυτά τα event δεν είναι επαρκής και... Ξεπαγιάζεις. Ακριβώς. Και γίνεται, φαίνεται και ψευτοκουλτούρα. Δηλαδή βάζουν κάτι βλακίες. Εντάξει, μην υποτιμούμε τώρα και Έλληνες. Δεν τους υποτιμούμε, αλλά θέλουμε να είναι πιο, πιο απλά. Τα ακούτε, τα δουλεύει η Τζορτζέλα τώρα. Τζορτζέλα, τέλος. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, στο βίντεο που έχει επιμεληθεί η Μαρία Μονσαρίδου, πώς ευχαρίστησε μετά από κάποιες μέρες που έτσι προσπαθεί να συνηθίσει τα νέα δεδομένα η Λούζα του Κακάρου, τους ανθρώπους που μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν, και όχι μόνο βέβαια από εκεί, να τις συμπαρασταθούν και να τις σταθούν σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει μετά το χαμό του αγαπημένου συζύγου. Ένα μήνα σχεδόν μετά το χαμό του συζύγου της, η Λίζα Δουκακάρου ένιωσε την ανάγκη να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι τη συμπαραστάθηκαν σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που πέρασε. Η ίδια στις σελίδες της στο Facebook και το Twitter ανάρτησε μια κάρτα την οποία έφτιαξε μόνη της. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την ζεστασιά των μηνυμάτων και το ενδιαφέρον σας. Με συγκίνησαν και μου έδωσαν κουράγιο σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Ελπίζω να καταφέρω να επιστρέψω έστω και στο ελάχιστο την ανθρωπιά και την συμπαράστασή σας. Λίζα Δουκακάρου. Από την πρώτη στιγμή που μαθεύτηκε η είδηση του θανάτου του Στέλιου Εμβαλωμένου, η σελίδα της Λίζας Δουκακάρου στο διαδίκτυο βομβαρδίστηκε από μηνύματα συμπαράστασης. Μηνύματα που η παρουσιάστρια διάβασε και μέσα από την κάρτα της θέλησε να ευχαριστήσει όλους αυτούς που της τα έστειλαν. Ποτέ κανείς δεν φεύγει. Ζουν μέσα μας και σίγουρα μας βλέπουν και μας οδηγούν. Κουράγιο, καλή δύναμη. Αγγείλε στον ουρανό, για σένα που τόσο αγάπησε. Κουράγιο. Αυτό τον δρόμο τον πέρασα. Είναι γεμάτος αγκάθια και μάτωσα όπως τώρα αιμορραγεί η ψυχούλα σου, Λίζα. Αλλά να ξέρεις ότι κάπου εκεί μπροστά σου υπάρχει δυνατό φως που θα γλυκάνει τον πόνο σου. Δεν το βλέπεις ακόμα, αλλά υπάρχει. Σε αγκαλιάζει η σκέψη μου αυτές τις δύσκολες στιγμές σου. Ο Θεός να είναι η απαλή γλυκιά σου δύναμη και οι άγγελοί του να σε κυκλώνουν και να σε προστατεύουν τώρα στην ανάγκη σου. Μπορείς να σταθείς και πάλι όρθια, να είσαι καλά. Παρά το προσωπικό της δράμα όμως και μετά από αρκετές ημέρες σιωπής, μέσα της ένιωθε την ανάγκη να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε γνωστούς και άγνωστους που γέμισαν τη σελίδα της με ένα κουράγιο και με ένα λυπάμαι. Λόγια συμπαράστασης που έχει ανάγκη ο καθένας σε τόσο δύσκολες στιγμές. Τα βαθιά μου συλληπιτήρια. Ξέρω καλά πως δεν υπάρχουν λόγια. Μόνο ο χρόνος μπορεί. Εύχομαι μέσα από την καρδιά μου κουράγιο και δύναμη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα διαπραγμάτευση του Υπουργείου Οικονομικών με την Τρόικα. Η παρουσιάστρια από την περασμένη Τρίτη έχει επιστρέψει στα καθήκοντά της στο κανάλι του Μέγκα. Κάτι που ήθελε η ίδια, παρόλο που οι συνεργάτες της είχαν δώσει το ελεύθερο να πάρει όση άδεια ήθελε. Από την περασμένη Τρίτη, που λέει τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων, το χαμόγελο δεν έχει επιστρέψει στα χείλη της και τίποτα δεν θυμίζει τη χαμογελαστή Λίζα Δουκακάρου. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να δούμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται να αρθεί το κυβερνητικό αδιέξοδο στα εργασιακά. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συνεχίσουν οι διαβουλεύσεις μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων, καθώς η Δημοκρατική Αριστερά δεν αποδέχεται τη συμβιβαστική πρόταση που έστειλε στα κόμματα η κυβέρνηση για τα εργασιακά. Φορά συνεχώς μαύρα και δεν αποχωρίζεται στιγμή τον σταυρό που έχει στο λαιμό της. Ακόμα και την ώρα που αποχαιρετά τους τηλεθεατές, δεν μπορεί να χαμογελάσει γιατί οι δύσκολες στιγμές που πέρασε είναι ακόμα νοπές. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι από όλους εμάς. Καλό σας ξημέρωμα. Αυτές ήταν κυρίες και κύριοι οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το μεγάλο κανάλι από όλους εμάς. Καλό σας ξημέρωμα. Είναι συγκινητικό που νιώθει την ανάγκη και να ανταποδώσει με ευγνωμοσύνη
όλη αυτή την συμπαράσταση και όλα αυτά τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχτηκε αυτό τον καιρό η κυρία Δουκακάρου. Είναι και λίγο βάλσαμο αυτό, ξέρεις. Όταν νιώθεις ότι κάποιοι συμμερίζονται και είναι αυτοί πολλοί που το κάνουν, συμμερίζονται έτσι η την κατάσταση είναι, όμως, που περνάς. Ναι, ο κόσμος την αγκάλιασε πολύ ζεστά. Δηλαδή, τις δείξανε πραγματικά πόσο έτσι την αγαπούν, την σέβονται και η ίδια ήθελε να τους ευχαριστήσει έτσι. Και δεν την έχουμε συνηθίσει να έχει να κάνει με αυτά τα ίντερνετ και τα Facebook και τα λοιπά. Οπότε, ήταν απλά ένα ευχαριστώ από την καρδιά της. Θέλει κάποια στιγμή να τα αποδώσει, βέβαια, όλη αυτή την αγάπη που είναι και ένα άνθρωπος, παιδιά, που καλώς ή κακώς, τόσα χρόνια μέσα από την τηλεόραση, ο κόσμος την νιώθει οικία, δηλαδή την γνωρίζει. Εδώ πέρα πολλές φορές βλέπουμε ότι μας αγγίζει η ιστορία ενός ανθρώπου που ενδεχομένως δεν τον ξέρουμε, δεν τον έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, αλλά για κάποιο λόγο μας αγγίζει η ιστορία του. Και είναι λογικό. Είναι ωραίο να βγαίνουν τέτοια ανθρώπινα συναισθήματα. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσει, μου θυμίζει ότι υπάρχουν ακόμα αυτά τα πολύ ανθρώπινα συναισθήματα. Δωράκι για εσάς, iPhone 4S, πολύ αγαπημένο gadget, πολύ αγαπημένο τηλέφωνο, φοβερό εργαλείο, γιατί εκτός από τηλέφωνο μπορεί να σας λύσει τα χέρια και σε οτιδήποτε άλλο. Έχετε μέσα τη μουσική σας, τις επαφές σας, το φωτογραφικό σας αρχείο, τα βίντεό σας, τις σημειώσεις σας, το ημερολογιό σας, τα πάντα. Μπορείτε να ψυχαγωγηθείτε, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσα από το τηλέφωνο αυτό. Το ξέρω ότι το ζητάτε, γι' αυτό και εμείς σας το έχουμε εδώ όσο το δυνατόν πιο συχνά γίνεται. Με κενό όνομα τεπώνυμο στο 54888-9011-405-404, τα τηλέφωνα τα οποία μπορεί να σας οδηγήσουν σε αυτό το iPhone 4S, μαζί με τη θήκη του, τη Marc Jacobs, που είναι trendy, για να προστατεύετε το κινητό σας, γιατί το δικό μου το έχετε δει, θα κάνουμε την κλήρωση σήμερα στις 3:20, γι' αυτό θα θέλω να είσαστε δυναμική και δραστήρη, παρακαλώ πολύ. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με πάρα πολύ πλούσιο τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Γιατί τώρα αρχίζουν τα γερά, τώρα αρχίζουν τα δυνατά και θα γίνεται χαμός από δεξιά εξής. Να ξεκινήσουμε το κεφάλαιο τηλεοπτικό, κυρίες και κύριοι μου. Εχθές είχαμε πάει στα παρασκήνια της φωτογράφησης, πλάνα από την οποία βλέπουμε και τώρα, της Φέης και του Γιώργου και της υπόλοιπης ομάδας του πρωινού του Μέγκα. Και θέλω στο σημείο αυτό, επειδή χθες ακούσαμε τον Γιώργο και τη Φέη, να πάμε να δούμε τι έχει να μας δηλώσει ο Δημήτρης ο Ουγγαρέζος, η Σάσα Σταμάτη και ο Άκης ο Πετρετζίκης. Χαίρομαι πάρα πολύ και που σας συναντώ και που συνάντησα ξανά την παρέα μας. Ανυπομονούμε. Ξεκινάει την 5 Νοεμβρίου, φαντάζομαι έχεις και λίγο άγχο. Ξέρεις τι, ενθουσιασμό έχω. Δεν ξέρω αν πρέπει να αισθανθώ, ξέρεις, ένοχος που δεν νιώθω άγχος. Σίγουρα είναι δημιουργικό άγχος αυτό. Παρατήρησε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης σας και βγάλετε παπούτσια και είδα ότι ήταν στο ύψος σου. Άρα δεν είναι τόσο ψηλή όσο λέμε ότι είναι. Μα τι λες και εσύ τώρα, είπαμε τουλάχιστον να τα λες ψιθυριστά αυτά. Ναι, αλλά θέλω να σου ευχηθήσω την προσοχή, αν μου επιτρέπεις, στο φοβερό πεντικιούρ που είχε κάνει, το οποίο της δίνει ύψος στα μάτια όλων μας, έτσι. Το οποίο είναι πραγματικά προσεγμένο, ένα-ένα δάχτυλο από 7 παρθένες οι οποίες τις έβαψαν τα νύχια. Η Σάσα είναι η πληθωρική γενικότερα. Και στο ύψος και στην προσωπικότητα και στο λόγο, οπότε όλα καλά. Τώρα τα κάνουν όλα, Γιωργάκη μου. Έχουν δυσκολία τη χέρι. Εδώ εσύ κάνεις πρωινό. Ο Μπαλάρος θα κάνει τάξη. Λοιπόν, ο ρόλος σου στην εκπομπή φέτος θα είναι πως ήταν και πέρυσι ή θα έχεις κάποιες άλλες δραστηριότητες, θα κάνεις κάποια ρεπορτάζ, τα πιάτα, δεν ξέρω, ο Άκης το είπε αυτό. Το πιο σημαντικό του Άκη, τα πιάτα θα τα πλύνω. Αφού φας πρώτα. Και τις φύζες τα πλύνω, δεν έχω άλλο. Πάνω κάτω τα ίδια. Με διαφοροποιήσεις, τα άλλα κομμάτια δεν έχουμε κάνει με εμένα, έχουμε κάνει με τα παιδιά περισσότερο. Το μαγειρικό τουλάχιστον το δικό μου θα είναι πάνω κάτω το ίδιο. Οπότε για τα υπόλοιπα ξέρουν τα παιδιά, εγώ δεν γνωρίζω ακριβώς τι θα κάνω. Είναι η τρίτη χρονιά που συνεργάζεσαι με τη Φέη και τον Γιώργο. Φαντάζομαι νιώθεις πολύ τυχερός. Βέβαια είσαι και εσύ ταλαντούχος πάνω σε αυτό που κάνεις, αλλά είσαι και τυχερός που είσαι σε αυτήν την ομάδα. Καλά, σίγουρα. Άμα θα πω ότι δεν είμαι τυχερός, θα πω ψέματα. Με στήριξαν πολύ τα παιδιά και το κανάλι βέβαια και του ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος ενοχλείται, δεν σε αφήνουν να συνεχίσει τη συνέντευξη. Θέλουν να πάρουν τη δόξα μόνοι του. Αγγέλημα το φάει, έλα να φας! Η μαμά σου ήταν. Ναι, ναι, συγγνώμη πάω. Κανά ήρθα, ναι. Έχετε δει πολύ με τη Σάσα και με τον Δημήτρη. Φαντάζομαι κάνετε και παρέα εκτός. Με τον Δημήτρη, με τη Σάσα όχι.
Γιατί η Σάσα είναι πιο αστεία. Η Σάσα είναι κυρία, δεν βγαίνει με λαϊκούς όπως εμάς. Είχε λαϊκή. Ναι, ναι. Δεν σας φαίνεται. Ο χυμός μήλου στην πανσέτα έρχεται. Έχει μέσα οξύτητα, έχει γλυκάδα, έχει τα πάντα που χρειάζεται η πανσέτα για να μαριναριστεί. Λοιπόν, τις συνταγές θα έχουν να κάνουμε πιο πολύ παραδοσιακή, μοντέρνα κουζίνα. Τι έχεις διαλέξει? Αυτό που έκανα και παλιότερα. Παραδοσιακά τα κάνω, απλά λίγο τα διαφοροποιώ. Και προσπαθώ όσο περισσότερο να δείξω καινούργια πράγματα, πράγματα που δεν έχουν δείξει τίποτα στη τηλεόραση. Άκης μου είπε πριν ότι δεν τους κάνεις παρέα, λέει, γιατί είναι λαϊκοί, τους θεωρείς λαϊκοί. Ο Άκης κάνει παρέα με άλλα κορίτσια τις ώρες που εγώ βγαίνω. Είναι αποσχολημένος λοιπόν, γι' αυτό δεν είναι. Είναι κατηλημένος. Κατάλαβες. Τον παίρνουμε και κλείσες προωθείτε. Ο Γκαρέζος, εντάξει, δεν του αρέσει πολύ τα κοσμικά, είναι πιο χαμηλών τόνων. Αλλά από και πού μας κάνει την τιμή και έρχεται. Ο Άκης καθόλου όμως. Όχι. Έχω πάρα πολύ. Αλλά εντάξει. Και την άφηση 5 Νοεμβρίου έχεις και λίγο αγωνία ή πιο πολύ ενθουσιασμό? Έχω λίγο αγωνία. Μην πω καμιά μπαρούφα πάλι. θα μαζευτώ, θα δούμε τι θα κάνω. Δοκιμάστηκες αυτό νομίζω, δεν θα έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Μην το λες. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν είναι όλοι τυχεροί, Γιωργάκη μου, στην τηλεόραση. Ναι, μου κάνει εντύπωση. Κι άλλοι κάνουν νούμερα, δεν τα παίρνουν. Για να δούμε τι είπε. Βρε Σάσα μου, δηλαδή σταμάτα. Και άλλοι κάνουν επιτυχίες, δεν τα παίρνουν. Τέτοια λες και μετά ξεκινάνε το απλό όλη τη μέρα και δεν προφτάνε. Μα ψέματα είναι, μα δεν το λέω. Γενικά το λέω για εσάς. Από τον Άκη και από τον Δημήτρη, ποιον πιο πολύ έχει τα δυναμία? Δεν θα μας το πεις πιο σιγά για να μην ακούσω. Νομίζω στο Δημήτρη. Δεθήκαμε πιο πολύ το καλοκαίρι, πήγαμε στη Τίνο, ήρθαμε πιο κοντά, είπαμε πιο πολλά προσωπικά θέματα. Κάνατε μας διακοπές? Στο Ζεύγος, Τζαμπουίτα. Ο Γκαρέζος, έχω να σας πω ότι το διέλυσε το σπίτι. Έλα, έσπασε τη σίτα και τα λοιπά. Πού να ήταν με καμία γκόμενα τι θα έκανε. Μόνος του και έσπασε τη σίτα. Δηλαδή, φαντάσου να είχε παρέα. Έχουν γίνει πάρα πολλά. Έγιναν πολλά πράγματα στη Τίνο. Θα τα μάθετε εν καιρό. Και έχω να πω επίσης ότι η Ελεονόρα με λέει γιατί έχει χαθεί από την νυχτερινή Αθήνα. Δεν την βλέπω. Κυκλοφορείς πολύ πάντως. Στο Σάκη την είδα, τίποτα. Γιατί? Να το πατήσει εκείνη. Ερωτευμένη, μήπως. Και μας το κρύβει. Γιατί χάθηκες? Για απάντησε. Η Σάσα, αναφέρεται στο τελευταίο διάστημα. Πρέπει να έχω εξαφανιστεί από την κυβέρνηση της Αθήνας τουλάχιστον 2 χρόνια τώρα. Όχι τόσο. Περίπου. Ή έχει μπει η Σάσα πολύ βαθιά μέσα. Ναι, βαθιά. Τουλάχιστον 2 χρόνια. Εγώ τη βλέπω σε κάτι μαγαζιά. Όπου τα λένε όλα, όπως είδατε, χήμα. Και πώς έχουν βρει και όχι τα λένε. Τα κακάνουν. Όχι τα λένε, τα λέει η Σάσα. Τα λέει η Σάσα, αλλά με δυο ατάκες. Πληροφορεί ότι ο Άκης Πεντρετζίκης είναι με κάποιο κορίτσι, δεν είπε όνομα, αλλά το περιέγραψε ότι ο Γκαρέζος είναι μόνος του και θα σπάσει μια σίτα το καλοκαίρι. Ναι, καλά. Ότι... είναι η δουλειά της. Τους δίνει κανονικά όλους. Και μην ξεχνάτε ότι το καλοκαίρι διακοπές κάνανε Τζαμπουίτα. Μαζί. Τζαμπουίτα. Στο ζευγάρι, έτσι το έπαιξε κάθαρα. Τζαμπουίτα. Αυτό είναι το καλύτερο. Επειδή τους φιλοξένησε ο Γιώργος και ήρθε. Εντάξει. Χαριτωμένα το είπε. Ναι, γιατί μπορεί να έχει εκείνη το ενοχικό που έχουν πολλοί που λένε ότι πάνε διακοπές ή που τους είδαμε στα περιοδικά να κάνουν διακοπές και έχουν ενοχές απέναντι στον κόσμο. Σώπα καλά, κάνετε διακοπές με τζαμπουίτα. Δεν μιλάμε. Το τζάμπα είναι το καλύτερο. Είναι όπως το καλύτερο σκάφος είναι του φίλου μου. Έτσι. Μακάρι και εμείς να μας πηγαίναν διακοπές στο τζάμπα. Ναι, και κακός Ελεονόρα μου που σταμάτησες να βγαίνεις. Μια χαρά βγαίναμε. Παιδιά, η Σάσα κάτι έχει κάνει. Σπύρο, παρακολουθούσαμε μαζί με το Σπύρο ότι έχει ένα τσίτωμα στο πρόσωπο. Α, παρακολουθούσα και εγώ το τσίτωμα. Ναι, δεν ξέρω. Βασικά εσύ το κάνεις στο σχολείο. Ναι. Σάσα κάτι έχει κάνει. Ναι, κάτι έχει κάνει. Και μετά εμείς ψάχναμε να δούμε τι έχει κάνει. Τι έχει κάνει. Ρωτούσα να ρωτιόμουν. Έχει ξεκουραστεί, περνάει καλά. Παιδιά, απλά έκανε ρίζα. Και τώρα έχει αλλαγή σκιά που ανοίγει πάρα πολύ το μάτι. Έκανε και νύχι. Μπορεί να έχει βγάλει φρύδι, να έχει βαφτεί λιγότερο ή να έχει βαφτεί σωστότερα. Τα μαλλιά είναι δικά της Φλωρίντας, που την ξέρεις. Εννοείται ότι είναι δικά. Δεν θα έβαλε ποτέ extension. Να σου πω κάτι, ήταν μια φορά δίπλα μου η Σάσα και την έβλεπα έτσι, ήταν πάρα πολύ ψηλή. Ναι, είναι πολύ ψηλή. Θα γίνει και εγώ λίγο Σάρα Τζέσικα. Έχουμε κοντά μας την παρέα μας το Θάνο Πισανίδη που είναι από τα πιο γλυκά και τα πιο ταλαντούχα και τα πιο καλά παιδιά που έχω γνωρίσει ποτέ. Στο dancing ήταν μια απόλαυση ο Θάνος. Πολύ καλό παιδί και χαίρομαι που είσαι κοντά μας.
Και εγώ χαίρομαι που σας βλέπω. Και εξαιρετικά ταλαντούχος χορευτής. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Ήθελα να πω για τη Σάσα, ότι ήταν πολύ εντυπωσιακή στο σοου του Στυλιανού. Αχα, την είδες και εσύ. Την είχαμε δείξει και εμείς σε φωτογραφίες και σε πλάνο που έκανε πασαρέλα. Θα κατέβει στο modeling μετά από αυτό, μην τη λέτε τέτοια. Γιατί όχι. Τι κάνεις, Θάνο μου, πες μου τα νέα σου. Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Και εγώ διακοπές τζαμπουίτα έκανα. Λίγο πολύ όλοι. Εγώ που πήγα φέτος, δεν θυμάμαι. Α, ναι. Παντού. Εγώ γύρισα τη μισή Ελλάδα. Α, πήγες, γύρισες. Τζαμπουίτα, πολλούς φίλους έχεις. Εννοείται. Πρώτα να μας πάει σπασί σου. Εννοείται. Dancing τζαμπουίτα δεν βλέπω όμως. Τι? Dancing τζαμπουίτα δεν βλέπω. Dancing τζαμπουίτα δεν γίνεται και να θέλεις. Δεν μου λες ρε Σιθάνο, βγήκε η λίστα με τους χορευτές. Ήδη έχουμε αρχίσει και ζευγαρώνουμε τους χορευτές με τους celebrities. Εγώ δεν ξέρω ότι η λίστα αυτή δεν είναι επίσημη και δεν είναι σίγουρη. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή. Παρά αυτά έχουν δοθεί ήδη πολλά ονόματα στην δημοσιότητα. Μπράβο. Και βέβαια έχουν ξεκινήσει ήδη να προετοιμάζονται να κάνουν τις πρόβες τους. Σε 10 του μηνός είναι η 11 του μηνός ξεκινάει η πρεμιέρα. Επίσημα αυτό που ξέρω. Γνωρίστηκαν τα ζευγάρια όμως, Θάνο μου. Κάποια ζευγάρια έχουν γνωριστεί. Κάποια άλλα ζευγάρια δεν έχουν συναντηθεί ακόμη. Αλλά ξέρουν. Πληροφορίες για ονόματα άλλα. Για ονόματα άλλα όχι, ό,τι μαθαίνω από εσά. Εσένα, κάτσε να καταλάβω. Θα σου κάνω τρεις ερωτήσεις και θα μου απαντήσεις με μία από αυτές. Θα είσαι στο dancing, δεν θα είσαι στο dancing, πιθανότατα και να είσαι στο dancing. Πιθανότατα και να είμαι στο dancing. Περιμένεις. Περιμένω τηλέφωνο. Ωραία. Έχετε βρεθεί, έχει γίνει κάποια συνάντηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Έχει γίνει συνάντηση με την παραγωγή. Όλοι οι χορευτές έχουμε συναντηθεί με την παραγωγή. Μας είπαν ότι περιμένουμε να στήσουμε τα ζευγάρια ανάλογα το ποιοι ταιριάζεται και πόσους άντρες και πόσες γυναίκες θα χρειαστούν. Η τελευταία σας επαφή ποια ήταν, γιατί εμείς ας πούμε ήταν κάποιους. Η τελευταία μας επαφή ήταν, νομίζω ότι αν θυμάμαι καλά, την προηγούμενη εβδομάδα. Και μου είπαν ότι είτε είσαι είτε δεν είσαι, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Εσύ γιατί περιμένεις ακόμα, από τη στιγμή που τα ζευγάρια ουσιαστικά έχουν βγει, έχουν ξεκινήσει οι πρώτες πρόβες. Κάποια δεν είναι σίγουρα ακόμη. Όπως. Εννοείς οι χορευτές, όχι οι celebrity, ότι κάποιοι χορευτές δεν θα είναι στο dancing. Ξέρεις όμως κάτι, Θάνο μου, ακόμα και τα ζευγάρια τα οποία δεν βρέθηκαν χθες και προχθές που ξέρουμε ότι κάνανε μία συνάντηση, ξέρουν οι celebrity με ποιον χορευτή ή χορεύτρια θα είναι. Δηλαδή, εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ, έχουμε μιλήσει με κάποια πρόσωπα τα οποία μας έχουν πει: όχι, δεν συναντηθήκαμε, δεν κάναμε πρόβες, δεν βρεθήκαμε με τον παρτενέρ μας, αλλά ξέρουμε ότι είναι ο τάδε ή τάδε. Γι' αυτό μας κάνει εντύπωση, γιατί είναι 14 ζευγάρια τα οποία είναι κλεισμένα. Εκτός αν 14 ζευγάρια. 8 γυναίκες και 6 άντρες. Ναι. Βέβαια, υπήρχε μια έτσι ψηλό αλλαγή παραλίγο να γίνει. Τώρα με ενημερώνουν τελικά δεν θα γίνει. Εμείς είχαμε κανονίσει να την έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Αναφέρουμε στη Βάνα Μπάρμπα, η οποία ενώ είχε αποφασίσει ότι θα είναι κανονικά στο Dancing the Stars και μάλιστα θα χόρευε και με τον Θοδωρή τον Παναγάκο, εχθές αποφάσισε ότι τελικά δεν θα εμφανιστεί στην πρόβα. Έστησε τον Θοδωρή. Εμείς αμέσως ενημερωθήκαμε και συμφωνήσαμε να βγει στον αέρα να μας πει για ποιο λόγο άλλαξε γνώμη. Ωστόσο όμως τώρα ενημερώθηκα αμέσως τώρα, πριν από λίγα λεπτά, την ώρα που κάναμε τη συζήτηση, ότι έχει ένα νέο ραντεβού με τον Γιάννη Λάτσιο η κυρία Μπάρμπα, έτσι ώστε να συζητήσει εκ νέου κάποια δικά της θέματα για κάποιες δικές της αμφιβολίες ενδεχομένως που μπορεί να έχει και αναστολές. Και θα έχουμε 100% την απάντησή της για το αν τελικά θα είναι στο Dancing the Stars ή όχι αύριο. Και μάλιστα έχει δεσμευτεί να μας μιλήσει και να μας εξηγήσει όλο αυτό το παρασκήνιο αύριο. Το σίγουρο είναι ότι την θέλει πολύ ο Αντένα και απόλυτα λογικά την θέλει ο Αντένα, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα προσδώσει λάμψη στο σοου. Απ' την άλλη και η ίδια κατά το παρελθόν σε δηλώσεις της είχε πει ότι θα την ενδιαφέρει, της φαίνεται ενδιαφέρουσα πρόταση. Ωραία, τις κάνανε τώρα. Είχαν φανεί λίγο οι αναστολές της σε κάποια πράγματα. Έλεγε ότι ίσως κάποια άλλα κορίτσια μπορούν να το κάνουν καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι η κυρία Μπάρμπα δεν έχει λόγο να φοβηθεί. Εντάξει, είναι κρυκτική προσωπικότητα, παιδιά. Ναι. Όπου και να πάει η Βάνα Μπάρμπα, θα κλέψει τα βλέμματα, θα κλέψει την παράσταση της εντυπώσεως. Μην ξεχνάμε ότι και φέτος υπήρχε αυτό το θέμα με το budget, με τα χρήματα που θα πάρουν οι celebrities που θα πάρουν μέρος στο dancing, έτσι. Είναι πολύ λιγότερα τα χρήματα και τα οποία δεν θα τα δώσουν και αμέσως, θα τα δώσουν μετά από κάποιο καιρό. Εγώ δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το οικονομικό για την κυρία Μπάρμπα, με την έννοια ότι η ίδια είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον της να είναι σε αυτό και ότι είναι άλλες οι ανασφάλειες που μπορεί να έχει. Πάμε να δούμε τώρα στο βίντεο που ακολουθεί ποια είναι τα ζευγάρια τα οποία έχουν κλείσει. Είναι ζεύγοι τέλος, έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρόβες τους και μάλιστα η κάμερα του Star βρέθηκε και στο χορευτικό στούντιο που γίνονται οι πρώτες πρόβες. Τέλεια.
Όλα φαίνεται πως είναι έτοιμα πια για το Dancing with the Stars 3, αφού υπέγραψαν Τζέτα και Φωκάς, η πρεμιέρα αναμένεται να γίνει στις 11 Νοεμβρίου. Το πάνελ των κριτών μετά τον Φωκά συμπληρώνουν η Κάτια Δανουλάκη, ο Αλέξης Κοστάλας και ο Γιάννης Λάτσιος. Και αυτοί είναι οι celebrities που θα δούμε να χορεύουν στην πίστα του Dancing with the Stars. Όπως χθες σας αποκάλυψε η μεσημεριανή μελέτη, ο ηθοποιός Κώστας Κρομίδας θα χορέψει με την Άννα Πολύζου. Ο Σπύρος Σούλης θα χορέψει με τη Μαρία Ντιμισάρη, ο Ηλίας Βρετός με την Κλοντιάνα και η Νικολέτα Ράλη με τον Γιούρι. Ποιος χώρος αρέσει, έχεις κάποια ιδιαίτερη προτίμηση? Εγώ τραγουδάω ελαφρολαϊκά, αλλά εάν χρειαστεί να χορέψω, θα χορέψω άλλα πράγματα και αυτό είναι μια πρόκληση για μένα. Έχω τρομερό άγχος, η αλήθεια είναι. Θέλω. Εντάξει, όποια και να είναι. Δεν σου έχουν πει ακόμα με ποια θα είσαι. Τώρα θα μάθουμε. Δεν ξέρω, για προπόνηση δεν ήρθαμε. Εγώ είχα να πληρώσω κάτι. Τους συμμετέχοντες συμπληρώνουν ο Γιώργος Τσαλίκης, ο Γιάννης Αϊβάζης και ο Νίκος Αναδιώτης από άντρες. Έκανα ένα δοκιμαστικό με μια κοπέλα, ήταν πολύ καλή. Εγώ δεν ξέρω, μάλλον άσχετος ήμουν, δεν ξέρω αν θα πάρουν τελικά εμένα σαν πρόσωπο. Από γυναίκες η έκπληξη του Dancing είναι η Βάσια Τριφίλη. Επίσης η Ντορέτα Παπαδημητρίου θα χορέψει και η Έλενα Παπαβασιλείου. Μάλλον κοιτάνε εδώ αν αξίζουμε, αν μπορούμε, ξέρω εγώ. Έμαθα σήμερα ότι γνωρίσατε τους χορευτές. Α, λέτε τα τέρια μας. Πιστεύω όμως ότι επειδή γενικότερα μου αρέσει ο χορός, όπως και να είναι, θα τα μάθουμε και θα είναι μια χαρά. Την 14η του Dancing συμπληρώνουν η Λάουρα Νάργες, η Κέλλη Κελεκίδου και η Μαριάντα Πιερίδη. Εγώ, παιδιά, είμαι εδώ πέρα για επαγγελματικούς λόγους που θα τους συζητήσουμε στην πορεία. Συζητήσεις λίγο το χορευτής, γιατί δεν μου ξαναδεί. Είμαι ο Τάσος. Φίλος μου είναι. Ξεκινήσαμε, εδώ μου πείτε όχι. Όχι. Τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Γιατί μας το κόψετε, δεν είναι ωραίο. Τι πάνε καλά, τι τους έχουν πει. Τους έχουν πει μην τολμήσετε και μιλήσετε ότι προετοιμάσετε για τον Dancing, ενώ ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφοκαμάρι. Εντάξει μωρέ, δεν τα ξέρεις το κάθε χρόνο. Μέχρι και εγώ δεν μίλαγα στην κάμερα της εκπομπής μας παλιά. Μα θα σε ρωτήσω από σένα. Ρωτήσω από τους άλλους. Κατάλαβες. Θα σου λείψει αν δεν πάω στο Dancing, Θάνο. Πέρασα πάρα πολύ όμορφα και το ξέρεις. Όλοι μας. Άρα γιατί να μου λείψει. Θα μου λείψει σίγουρα. Αλλά ούτως ή άλλως κάθε εμπόδιο σε καλό. Αν αυτό δεν γίνει, θα γίνει κάτι άλλο. Ναι, αλλά να μην μείνεις τόσο ευγενικός στην περίπτωση που δεν είσαι, γιατί πρέπει να είσαι από τα δυνατά ονόματα του Dancing και για ποιο λόγο να μην είσαι. Εντάξει, όλοι ήμασταν δυνατοί, όλοι κάναμε ωραία πράγματα. Υπάρχουν οι δυνατοί, οι δυνατοί. Πολύ πιο δυνατός, έκανες και την Νάντια που λένε να χορεύει τόσο ωραία, ναι. Όπως είχαμε δει τότε, έτσι, εσύ τι βοήθησες. Ό,τι μπορούσα έκανα. Πάντως φαντάζομαι ότι μια ενημέρωση θα την περιμένεις άμεσα. Τουλάχιστον ένα ναι ή ένα. Περιμένω ενημέρωση ούτως ή άλλως γιατί μου είπε η παραγωγή ότι είτε είσαι είτε δεν είσαι θα σε πάρουμε τηλέφωνο σίγουρα να σου το πούμε. Mm-hmm. Επομένως περιμένω μέσα στην ημέρα ή αν πολύ πιθανόν την επόμενη μέρα να ενημερωθώ, να ξέρω. Να σε ρωτήσω κάτι, με την Άντια που μιλάς καθόλου. Ναι, μιλάμε. Α, έχετε ακόμα σχέση δηλαδή. Ναι, όχι πάρα πολύ συχνά γιατί ο καθένας έχει τα τρεχάματά του, αλλά. Το ξέρεις ότι θα πρωταγωνιστείς σε musical φέτος. Ναι, το ξέρω. Θα χορεύει κιόλας. Δεν θα ξέρω, κάνει το fame. Αλλά ξέρω ότι θα, έχει, ξέρω ότι θα έχει χορευτές, θα έχει χορογραφίες, φαντάζομαι θα χορεύει. Fame χωρίς χορό δεν γίνεται. Εννοείται. Αλλά εσύ δεν μπορούσες να είσαι ο παρτενέρ της εκεί. Να το κι άλλο παράδειγμα. Γιατί δεν θα μπορούσες να είσαι, δεν έπαιξε τα προσόντα. Μπορεί να χορεύω εκεί και να μην χορεύω στο Dancing. Περίμενε. Έχουμε τέτοιο. Παίζει αυτό? Όχι. Όχι. Άρα εγώ μπορώ να υποθέσω ότι σε ξέχασε η Νάντια. Τι σχέση έχει η Νάντια με αυτό, κάνει το casting η Νάντια? Θα μπορούσε να τον έχει προτείνει γιατί ήταν φίλη στο. Εγώ θυμάμαι ότι συνέχεια να δείξει. Εσύ έχει καταλάβει τι θα γίνεται αν προτείναμε του φίλου μα στην εκπομπή, στη δουλειά ή στο οπουδήποτε. Εγώ δεν θα είχα πάνε λεσά. Ρε κοπελίτσα, θα με αφήσει να βγάλω το μαναφούκι μου τώρα να κάνω τη δουλειά μου εδώ πέρα να βγάλω το μαναφούκι μου από σπίτι μου. Δεν γίνει. Μετά. Να ρωτήσω κάτι το Θάνο που δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
ισχύει ότι μερικοί από τους στάρ που παίρνουν μέρος σε αυτό το show κάνουν κάποια μαθήματα πριν, πληρώνουν δηλαδή, για, ώστε να έρθουν και να είναι λίγο πιο μπροστά με το θέλω να πιστεύω ότι ο καθένας όταν έχει μία πρόταση και αν εσένα σου κάνει ο Αντένα την πρόταση να είσαι στο dancing και αγχωθείς και πεις ότι δεν το έχω. Θα χορεύω, δεν το έχω. Τι να κάνω. Δεν θα πας σε μια σχολή χορού να κάνεις κάποια βασικά βήματα. Όχι, ρε παιδιά. Δηλαδή, είναι παιχνίδι, είναι δηλαδή, ναι. Έλεο. Γιατί είναι η μαγεία. Εγώ μίλαγα με μια φίλη μου που θα πάρει μέρος και μου έλεγε ότι εντάξει, εγώ δεν έχω κάνει μαθήματα. Γιατί ποιος είχε κάνει, ρε εσύ, και άλλοι κάνουν. Έκανε η φίλη σου που θα πάρει μέρος. Δεν έκανε, όχι. Αν είναι ακούρη παιδιά, κάποιο καλά κάνει. Γιατί αν είσαι ακούρη, πρέπει να κάνει. Παιχνίδι είναι για να γελάσουμε. Η αλήθεια είναι ότι αν το βλέπει έτσι, σαν παιχνίδι, όντως δεν θα πρέπει να κάνεις μαθήματα και είναι για να διασκεδάσεις περισσότερο, να περάσεις καλά. Τώρα, κάποιοι μπορεί να αγχώνονται για το πώς θα φανούν, μην γίνουν ρεζίλοι, μην εκτεθούν και αυτά και να κάνουν. Το παιχνίδι έγινε στο ότι είναι όλοι άσχετοι για να δημιουργηθούν και απαραίτητες κόντρες. Με καταλάβατε. Δεν είναι όλοι άσχετοι τώρα. Ναι, αλλά όλα τα dance έχουν κόντρες. Ναι, ναι. Οπότε, μία ή άλλη, εγώ θα το πασέρω το βίντεο. Μα τους κόντρες δημιουργούν και αυτοί που δεν είναι στο dancing. Έτσι, όπως τώρα που πριν ξαναρχίσει το dancing στις 11 Νοέμβρη, η κυρία Ιωαννίδου εξέφρασε την άποψή της για την συμμετοχή. Τι την ενοχλεί. Καταρχήν η Επιτροπή. Mm-hmm. Η συμμετοχή της κυρίας Δανδουλάκη, την οποία εκτιμά, την αγαπά, έχουν και πολύ καλή προσωπική σχέση, αλλά θεωρεί ότι ίσως να χρειαζόταν ακόμα ένας χορευτής στην Επιτροπή. Αφήνει έτσι και ένα καρπακέ για τη συμμετοχή του κυρίου Λάτσιου. Με λίγα λόγια θα πάμε με λίγα λόγια θα πάμε να τα ακούσουμε και μετά με πολλά λόγια θα το σχολιάσουμε. Λίγες μέρες έμειναν πριν αρχίσουν οι χοροί για τους συμμετέχοντες του Dancing with the Stars στις 11 Νοεμβρίου και διάρχισαν οι άλλοι χοροί. Αυτή των αντιδράσεων. Η Δανδουλάκη δεν έχει ειδικές γνώσεις κριτικής επιτροπής. Τώρα η Κατία Δανδουλάκη δεν ξέρει τι θα πει αραμπέσκ, δεν ξέρει τι θα πει σε ναι. Αυτή είναι όρη, ας πούμε, χορού. Τον χορό μάλιστα σέρνει πρώτη η Μαρία Ιωαννίδου, η οποία ως ειδικός εκφράζει τις ενστάσεις της για την κριτική επιτροπή του σοου χορού. Τόσο για την συμμετοχή της Κάτιας Δανδουλάκη, όσο και για την υπόλοιπη σύνθεση. Εγώ την Κάτια την εκτιμώ, τη συμπαθώ, είναι σπουδαία και έχουμε μια παλιά σχέση φιλική. Έχει απαντήσει η Κάτια Δανδουλάκη μόνη της. Είπε λοιπόν το εξής, ότι εγώ είμαι επιχείρηση και από τη στιγμή που δεν κάνω εκπομπή λόγω της, των καταστάσεων, λόγω της φτώχειας μας και που η Ελλάδα βουλιάζει και πεθαίνει, εγώ πρέπει να βγαίνω στην τηλεόραση. Και το κόλλησε και το σύνδεσε με το ότι βγαίνει στο dancing. Γιατί η Δανδουλάκη δεν έχει ειδικές γνώσεις κριτικής επιτροπής. Δεν ξέρει τι θα πει αραμπέσκ, δεν ξέρει τι θα πει σε ναι. Αυτή είναι όρη, ας πούμε, χορού, έτσι. Αλλά φαίνεται ότι δεν χρειάζεται. Θεωρείτε ότι παίζει τα πρόσωπα, μόνο και μόνο τηλεθέας που κάνουν τα πρόσωπα. Συντείνει και αυτό και θα πρέπει να συντείνει και αυτό. Βοηθάμε, όπως και εμείς, ας πούμε, κάνουμε ένα θείασο που να έχει κάποια ονόματα. Βοηθάνε τα ονόματα. Α, λέει, την ξέρω. Είναι άλλο πράγμα να ξέρεις το άτομο και μάλιστα να είναι και τόσο σημαντικό. Γιατί η Κάτια είναι ένα σημαντικό άτομο. Εδώ το dancing υπάρχει 3 χρόνια. Είδατε εσείς να είναι όλοι χορευτές. Ένας ήταν ο χορευτής. Πάντοτε ένας. Κύριος Λάτσιος είναι χορευτής. Μπορεί να γίνει, τα ξέρετε. Μπορεί. Όλα στην Ελλάδα τα κάνουμε όλοι. Το dancing όμως έχει παράδοση στις κόντρες. Από το πρώτο κιόλας κύκλο το πλατό μύριζε μπαρούτι. Με Ευγενία Μανολίδου και Ματθίλδη Μαγκύρα να δίνουν ρεσιτάλ πυρουέτας αλλά και καυτής ατάκας. Πόσο άσχημα αισθανόμουν που έλεγε η Ματθίλδη χιλιάδες αρνητικά πράγματα για μένα, χωρίς να με ξέρει. Εγώ δεν θυμάμαι να έχω πει κάτι αρνητικό. Και θα ήθελα πολύ να μας πει η Ευγενία ποιο είναι το αρνητικό που έχει ακούσει ότι έχω πει, γιατί δεν θυμάμαι να έχω πει κάτι αρνητικό. Φαβορεί και οι δύο, φαίνεται πως τις χώρισαν οι υψηλές βαθμολογίες αλλά και η αντικατάσταση της Ματθίλδης από την Ευγενία στο σόου Ελλάδα έχει ταλέντο. Κάτι που τις χώριζε πριν χορέψουν δίπλα-δίπλα. Τελικά η Ματθίλδη πήρε το αίμα της πίσω, κερδίζοντας μία θέση στον τελικό, αντίθετα με την Ευγενία που έμεινε εκτός. Ως
Όσο ξεπατωνόταν ο Τρίφωνας Σαμαράς στον χορό, τόσο ξεπατωνόταν ο Γιάννης Λάτσιος το 5, αλλά και την αυστηρή κριτική. Πιο πολύ καταναλώνεις τον χρόνο για να γοητεύεις τον κόσμο, παρά για να χορεύει. Άμα είναι τόσο καλός ηθοποιός, ας είναι και αυτή το ίδιο, δεν πειράζει. Το γεγονός αυτό έκανε έξαλλο τον Κομωτή, ο οποίος δεν άργησε να διασταυρώσει τη χτένα του με τον Γιάννη Λάτσιο. Νομίζω ναι, είναι σκληρός απέναντί μου και δεν αξίζω για 7. Εγώ πιστεύω ότι είμαι δίκαιος. Ο Γιώργος Χρανιώτης έφυγε νωρίς από τον δεύτερο κύκλο του σοου χορού, έχοντας ένα χτυπημένο πόδι και νεύρα με την παρτενέρ του, αφού σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες, ο ηθοποιός θεώρησε πως αποχώρησε εξαιτίας της κόντρας που δημιούργησε εκείνη με τον Φωκά Ευαγγελινό. Λίγο φαινόταν κάποια στιγμή σαν κόντρα τέμπο σε κάποια σημεία της χορογραφίας. Σε ποια, ας πούμε, σε ποιες φιγούρες. Στις διπλές, φιγούρα δεν μπορώ να σου πω ακριβώς, όταν μετράτε διπλά, φαινόταν σαν να είναι κόντρα στη μουσική. Τι εννοείτε? Ήταν κόντρα μερικές φορές στη μουσική, αισθάνθηκα. Α, το αισθανθήκατε. Ναι. Διαφωνείς, Τζένι? Διαφωνείς. Μπορεί ο ηθοποιός τότε να μην είπε κουβέντα γι' αυτό, η ενόχληση του όμως ήταν ολοφάνερη στον τελικό του σοου, αφού δεν χόρεψε μαζί της. Η τελευταία επικοινωνία που είχαμε στο τηλέφωνο ήταν ότι δεν θα χόρευε και ουσιαστικά δεν μου επιβεβαίωνε τίποτα από όλα αυτά που γίνανε τελικά. Και δεν διορούσα μη βίδα. Τάμα είναι αυτό. Ουνάτιμο. Έκλο κουά. Αϊφωνάκι 4S για εσάς. Είναι μαύρο επειδή με ρωτάτε. Να σας το δείξω. Κάτσε τι να γυρίσω, τώρα προσπαθώ να το βγάλω. Αυτό βγαίνει με τις τίκες πάντως, βρε παιδιά. Μα γιατί να μην μπορώ πια. Είναι μαύρο, σε πιστεύουμε. Όχι, θέλω να το δείξω. Γιατί να λέω ότι είναι μαύρο, δεν είναι μαύρο. Είναι μαύρο. Μαύρη. Μαύρο λοιπόν το 4S, το iPhone και η θήκη εδώ η Marc Jacobs για να είσαστε trendy και όποιος αντέξει. Διαφορετικά αν δεν τη θέλετε εσείς θα την πάρετε ούτως ή άλλως. Το iPhone δεν νομίζω ότι χρειάζεται συστάσεις. Του κουτιού είναι με τη ζελατίνα του. Για όλους εσάς που θέλετε να το έχετε γιατί σας αρέσει να επικοινωνείτε και με στυλ, αλλά και να ψυχαγωγείτε τον εαυτό σας, να έρχεστε σε επαφή με τους φίλους σας, να μπαίνετε μέσα στα δίκτυα τα κοινωνικά, να έχετε τα βιντεάκια σας, τη μουσική σας και τις φωτογραφίες σας μέσα στο τηλέφωνό σας. Εδώ είναι λοιπόν, με και ένα ονοματεπώνυμο στο 54-888-911-405-404. Για όλους εσάς που θέλετε να το διεκδικήσετε, μόλις επιστρέφουμε, θα σας πούμε ποιοι έκαναν δοκιμαστικά για το backstage του Dancing the Stars. Είχε ακουστεί ότι θα είναι ο Αργύρης Αγγέλου, λόγω του ότι ήταν νικητής. Θα είναι τελικά. Έχουμε δύο άντρες, νέους, νέα ονόματα, που έκαναν δοκιμαστικά για να κερδίσουν τη θέση του ποιος θα καλύπτει τα backstage του Dancing the Stars. Μόλις επιστρέψουμε. Φεύγοντας, σας είπαμε για το ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφοι για τη θέση που είχε η... πώς τη λένε, η Μέρη Σνετσάκη σε εμάς και στο πρώτο ποιο ήταν. Ήταν η Καρποδίνη. Η Καρποδίνη, η Ελένη Καρποδίνη. Θα μάθουμε τώρα αμέσως, Δήμητρα παρέα μαζί, ποιοι είναι οι δύο επικρατέστεροι για τη θέση αυτή. Ενώ κανονικά, σας υπενθυμίζω, όπως το είπαμε και φεύγοντας για τις διαφημίσεις, η θέση αυτή οριζόταν για τον Αργύρη Αγγέλου βάσει συμβολαίου, διότι σύμφωνα με τα όσα προβλέπει, αν θέλετε, και η παραγωγή στο εξωτερικό, ο νικητής του Dancing with the Stars πηγαίνει συνήθως και κάνει τα backstage του επόμενου κύκλου. Ο Αργύρης Αγγέλου όμως, λόγω των υποχρεώσεων των επαγγελματικών, ενδεχομένως δεν μπορεί να είναι. Ακριβώς. Άρα, τις Κυριακές έχει διπλή παράσταση, οπότε είναι αδύνατον να μπορεί να είναι και στο dancing στην ώρα του και να μπορεί να συμμετέχει. Για το λόγο αυτό λοιπόν, δοκιμάσαν οι υπεύθυνοι της παραγωγής δύο άλλα πρόσωπα, εξίσου αγαπητά και πάλι δύο ανθρώπους που έχουν περάσει από συμμετέχοντες, από διαγωνιζόμενους στο dancing. Ο ένας είναι ο Κώστας Μαρτάκης, ένα πρόσωπο που είναι ούτως άλλως αγαπητό, που έχει κάνει μια πολύ όμορφη πορεία στο προηγούμενο dancing και ένα πολύ όμορφο αγόρι.
Η άλλη εκδοχή είναι ο Τρίφωνος Σαμαράς. Βέβαια, ο Κώστας Μαρτάκης δεν έχει πολλή εμπειρία έτσι, στα τηλεοπτικά, ενώ ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει κάτι. Εντάξει, ο Κώστας Μαρτάκης βέβαια έχει μια εμφάνιση που νομίζω ότι δεν αφήνει κανένα διάφορο. Σίγουρα έχει διάνεση. Ναι, έχουν μια όμορφη εμφάνιση. Και θα αποτελούσε έκπληξη γενικότερα το πρόσωπο του Κώστα Μαρτάκη σε έναν διαφορετικό ρόλο. Έχει την ευγένεια να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις. Ο Τρίφωνος νομίζω ότι θα έδινε αυτό το πιο χιουμοριστικό κομμάτι. Και το θέμα είναι ότι μισό λεπτό. Κάνανε δοκιμαστικά, Δήμητρα. Κάνανε λοιπόν τη Δευτέρα δοκιμαστικά, Σπύρο μου, και έχουν ήδη ξεχωρίσει ο καθένας στο είδος του. Υπάρχει μια εκδοχή να είναι περισσότερο από ένα τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στα backstage. Να εξετάσουν και αυτό το ενδεχόμενο γιατί τους άρεσαν. Άρα μπορεί να είναι μαζί του ετάκι. Μπορεί να είναι του ετάκι. Μπορεί να είναι, ναι. Δεν ξέρουμε ποια φόρμουλα θα το βρούνε, αλλά ακόμα δεν έχει σίγουρα επαρθεί απόφαση. Καλέ, θα το δεχτεί ο Τρίφωνας. Εγώ να βάλω ένα μαναφούκι, κύριε παιδιά, τώρα αυτή τη στιγμή. Να τη. Λοιπόν, το εξής. Είπαμε, Δημητρούλα μου, ότι ο κύριος Μαρτάκης με τον κύριο Σαμαρά κάνα δοκιμαστικό. Ότι ο κύριος Αγγέλου δεν μπορεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Εμένα μία πηγή και ένα πουλάκι μου είπε ότι ο κύριος Αγγέλου ήταν εκεί την ώρα που κάνανε δοκιμαστικά ο κύριος Σαμαράς με τον κύριο Αγγέλου. Με τον κύριο λόγο ή μπορεί να μην έκανε καν δοκιμαστικά ο Αργύρης. Έκανε δοκιμαστικό, αλλά μπορεί να έκανε για κάτι άλλο. Γιατί δεν τα λες μαζί τόση ώρα ότι έχει κάνει δοκιμαστικό κύριο. Το φέρνω ωραία, αρέσει η Ελεονόρα μου, σιγά σιγά. Να έχει σαπέντ. Ήταν η τέταρτη. Αγάπη μου γλυκιά, δεν χρειάζεται κομψότητε. Όταν έχει την πληροφορία, την πετά την ώρα που τρέχει το ρεπορτάζ. Την πετάω την πληροφορία. Ήταν και εκεί ο Αργύρης Αγγέλου που έκανε δοκιμαστικό ο Τρίφωνος Σαμαράς με τον. Πώς το λένε, με τον Μαρτάκη. Τι έκανε εκεί άρα. Εσύ την έχει την πληροφορία, εγώ θα σου πω τι έκανε. Εσύ πρέπει να μου πει τι έκανε. Ότι ο Κώστας Μαρτάκης είναι αυτός που έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Έχει ένα κλικ προηγείται στις προτιμήσεις. Άρα, τον Τρίφωνα. Είναι πολύ λαμπερό πρόσωπο. Κοίταξε, ο Τρίφωνας είναι ραμμένος για ο Τρίφωνας, θα σου πω ότι θα κάνει, θα είναι αθήθαστος, θα είναι άτακτος, δεν θα μπορεί με τίποτα, θα είναι ανεξέλεγκτος με όμικρον. Και δεν θα μπορεί κανένας να τον ελέγξει και δεν θα... Αυτό είναι το ωραίο όμως. Δεν θα βγάζει τη δουλειά, υπό ποια έννοια. Θα κάνει τα δικά του τις τρέλες του και τους αυθορμητισμούς του και δεν το μαζεύει ούτε ο floor manager, ούτε η Ζέτα, ούτε ο Λάτσης, ούτε ο... Και το ανεξέλεγκτο θέλει το μέτρο του. Όχι όμως, παιδιά, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται και μια νότα ανεξέλεγκτο στο τάμψι. Όχι πολύ, Τζορτζέλα. Άρα, Τζορτζέλα, αν πήγαινες εσύ, θα είσαι να είσαι ανεξέλεγκτη. Εκεί εγώ θα τους έβριζα, καταρχάς αν μαδικούσανε. Δεν θα κρατούσα το για πες μου λοιπόν εσύ που τα ξέρεις όλα, το μεγάλο το ζόρι, για να αλλάξουμε έτσι και θέμα, το μεγάλο ζόρι που τραβάει ο Hugh Jackman, ποιο είναι? Ναι, είναι καταπληκτικό παιδιά, δηλαδή είναι... Παραμυθένια όχι, δεν είναι παραμυθένια ζωή. Έδωσε μια συνέντευξη σε περιοδικό της Αυστραλίας και είπε ότι 8 χρονών όταν ήταν, η μητέρα του τον εγκατέλειψε και αυτόν και τα αδέρφια του. Αυτό δεν μπόρεσε ποτέ να το ξεπεράσει ο Hugh Jackman. Γιατί τον εγκατέλειψε? Θα σου πω γιατί. Τον εγκατέλειψε για να πάει στην Βρετανία, γιατί από εκεί κατάγεται. Είχε κατάθλιψη, δεν μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό η μητέρα του και άφησε τα παιδιά της στον σύζυγό της και έφυγε. Ο Hugh Jackman ποτέ μα ποτέ δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει, παρόλο που έκανε ψυχανάλυση, που πήρε τη βοήθεια ειδικών. Τότε έχουν ξαναβρεθεί. Δεν το λέει αυτό στη συνέντευξη. Το μόνο το άλλο. Η μαμά άραγε τώρα που βλέπετε. Ο γιος της είναι ο Hugh Jackman. Ναι. Δεν είναι ο Κίτσος Χιτσόπουλος. Ναι, έτσι. Δεν θα έχει περάσει κατάθλιψη, άραγε. Θα έχει περάσει κατάθλιψη γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο γιο, διάσημο και πλούσιο. Γιατί από αυτό το γιο δεν ήταν διάσημο και πλούσιο, είχε κατάθλιψη. Και κάτι ακόμα. Όταν ήταν. Δεν μπορείς να. Δεν το βλέπεις έτσι όπως το βλέπουμε το θέμα. Έχεις κατάθλιψη. Έχεις κατάθλιψη. Δεν μπορείς να ασχοληθείς. Εντάξει, πέρασαν πολλά χρόνια όμως από τότε. Μπορεί να το έχει ξεπεράσει η γυναίκα το πρόβλημα. Αλλά Hugh Jackman πάντως δεν το έχει ξεπεράσει. Όχι, και στα 13 του χρόνια. Δεν διευκρινίζει αν φτιάξαν οι σχέσεις τους ή όχι. Θα σου πω τι λέει. Λέει μετά ότι όταν ήταν 13 χρονών, πάντα καθόταν στην πόρτα και περίμενε να ανοίξει πόρτα και να μπει μέσα η μητέρα του και να τον πάρει μια μεγάλη αγκαλιά και να τον σφίξει και να τον φυλάει. Που εγώ, παιδί, συγκινήθηκα όταν το διάβασα αυτό. Τώρα να το λέει ένας άντρας δεν είναι και τόσο. Εσύ συγκινήθηκες, μπήκε κατά τη Βασιλιά, και τόσο εύκολο. Και στη συνέντευξη, εγώ κατάλαβα ότι δεν ήθελε να έχει, από τις ερωτήσεις που το έκαναν βέβαια, Ελεονόρα μου, να έχει σχέση με τη μητέρα του. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν το ξεπέρασε ποτέ. Παρόλο που μπήκε, λέει, στο πετσί τη λόγω το ότι έμαθε για την κατάθλιψη και αυτό δικαιολογούσε την κατάσταση, το ότι άφησε την οικογένεια και έφυγε. Του. Ναι, είναι μεγαλύτερη. Είναι μεγαλύτερη. Δεν έχει να κάνει αυτό. Όχι, δεν είναι ποτέ. Πώς δεν έχει να κάνει? Έχει να κάνει. Δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που δεν έχει ξεπεράσει
τη μητέρα του και την εγκατάλειψη, ναι. Πήγε και παντρεύει μια γυναίκα η οποία ναι. θα μπορούσε να είναι και μητέρα του. Και ναι. γι' αυτό και δηλαδή, άμα τη δεις, είναι πολλά χρόνια και μεγαλύτερη του. Και έχει σχολιαστεί πολλές φορές. Δηλαδή, την διπόδια σύγκλημα, λες τώρα εσύ. Εντάξει. Όχι, ρε παιδί, αλλά πάντα πίσω από την συμπεριφορά ενός ανθρώπου κρύβεται και ένα βίωμα. Αυτό είναι. Μ' αρέσει η ινφοψυχολογία. Ωραία, παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δίκα τη Βασιλιώση τόσο βρήκε μια πολύ ωραία. Σε δύο χρόνια θα σας χρεώνω επίσημα. Δεν το χρειαζόμαστε πια. Έχουμε φύγει πολύ μπροστά με αυτό. Πάντως είναι ένα τραύμα το οποίο ο Χιου Τζάκμαν το κουβαλάει από τα παιδικά του χρόνια. Κάτι το οποίο δεν ξέραμε. Αυτά. Όντως, ότι δεν το ξέραμε, δεν το ξέραμε. Το ξέραμε, δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε. Και πόσα παιδιά παράτησε κοινώς. Πολύ τεχνικό γένεια ήταν. Νομίζω άλλα τρία αδέρφια είχε και μαζί με τον Χιου Τζάκμαν τέσσερα παιδάκια τα παράτησε και έφυγε. Βλέπεις μερικές φορές, παιδί μου, η ζωή πώς τα φέρνει. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες φέρνουν στον κόσμο παιδί χωρίς να είναι έτοιμες και μετά υποχρεώνονται είτε λόγω κατάθλιψης είτε λόγω δικής τους ανικανότητας συναισθηματικής, οικονομικής και πνευματικής να τα μεγαλώσουν και τα εγκαταλείπουν. Και υπάρχουν και εκείνες οι γυναίκες οι οποίες κάνουν τα πάντα για να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί. Άλλες το καταφέρνουν, άλλες πάλι δεν το καταφέρνουν. Και αναφέρομαι και στην προσπάθεια που μπορεί να καταβάλει μια γυναίκα με τις εξωσωματικές γονιμοποιήσεις για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, έτσι. Πολλές επώνυμες το έχουν κάνει. Και το έχουν παραδεχτεί και στην κάμερα. Πάμε να δούμε ποιες είναι αυτές και στη συνέχεια το συζητάμε. Η εξωσωματική γονιμοποίηση είναι μια μέθοδος στην οποία ακολουθούν πολλά ζευγάρια με σκοπό να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους. Είναι μια μέθοδος που βοηθά ουσιαστικά όλους εκείνους που θέλουν να αποκτήσουν μωρό και λόγω διαφόρων προβλημάτων δεν τα καταφέρνουν. Δεν είναι λίγοι οι επώνυμοι που εμπιστεύτηκαν αυτή τη μέθοδο και βγήκαν νικητές, έχοντας στο τέλος καταφέρει να κρατούν αγκαλιά το καρπό του ερωτά τους. Ο Νεκτάριος Φυράκης, που πριν από λίγο καιρό έγινε πατέρας, έχει μιλήσει για τις αμέτρητες προσπάθειες που έκανε με τη σύζυγό του για να αποκτήσουν παιδί, αλλά τελικά δεν τα κατάφερναν. Έτσι, ακολουθώντας τη θεραπεία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, ο καλλιτέχνης κατάφερε να κρατήσει στην αγκαλιά του το πρώτο του παιδί. Περάσατε δύσκολα σε αυτή την εγκυμοσύνη, αλήθεια είναι έτσι. Εντάξει, ήταν ένα ταξίδι μέχρι τώρα 8 μηνών και κάτι, το οποίο αν το βάζεις λίγο πιο πίσω, επειδή είναι διαδικασία εξωσωματικής. Δεν ήταν και το πιο εύκολο πράγμα, κυρίως για τη Στέλλα, όχι για μένα. Και η διάρκεια της εγκυμοσύνης ήταν δύσκολη, ήταν μια δύσκολη εγκυμοσύνη από την αρχή. Εγώ ανησύχησα πάρα πολύ, φοβήθηκα αρκετές φορές ότι δεν θα φτάσω μέχρι το τέλος. Ο Νεκτάριος πάλι ήταν αισιόδοξος και ο γιατρός μου πάρα πολύ σίγουρος ότι δεν υπάρχει περίπτωση, θα φτάσουμε στο τέλος. Είναι 14 χρόνια παντρεμένος με τη σύζυγό του Στέλλα και για πολύ καιρό προσπαθούσαν να φέρουν στον κόσμο τον καρπό του ερωτά τους. Κάτι που άργησε, αλλά τελικά ήρθε. Λίγο πριν έρθει στη ζωή ο γιος τους, μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής μας γεμάτοι από ανυπομονησία και χαρά. Η Ελένη Τσαγκά είναι άλλη μια γυναίκα που έφερε τα δίδυμα μωρά της στον κόσμο κάνοντας εξωσωματική γονιμοποίηση. Η ίδια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη μέθοδο που ακολούθησε και γέμισε χαμόγελα ευτυχίας τόσο εκείνη όσο και το σύζυγό της. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, απόλυτα ευτυχισμένη. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, δεν μπορώ να το πιστέψω, όχι δεν το έχω συνειδητοποιήσει. Είναι συγκλονιστική εμπειρία όταν σου βάζω τα μωρά στην αγκαλιά. Η μικρή Μαρίνα και ο Βαγγελάκης είναι καρποί του έρωτα του ζευγαριού και δεν μετανιώνουν λεπτό που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία με σκοπό να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Η δικιά μας Anchor Woman πλέει σε πελάγη ευτυχίας αφού η οικογένειά τους μεγάλωσε κατά δύο μέλη. Ύστερα από 6 ανεπιτυχείς προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, το όνειρο της διάσημης Καναδής τραγουδίστριας για μεγάλη οικογένεια φαίνεται ότι προχώρησε ακόμη ένα βήμα προς την πραγματοποίηση. Η εγκυμοσύνη ήρθε ως αποτέλεσμα εξωσωματικής γονιμοποίησης με βελονισμό, θεραπεία στην οποία κατέφυγαν η Ντιόν και ο 70χρονος σύζυγός της, ύστερα από μια σειρά προσπαθειών χωρίς επιτυχία. Εσύ γενικώς σου σώμα σου, αν το δούμε έτσι, το έχεις, έχει περάσει τρεις γένες, ναι. Έχεις μιλήσει και για τις εξωσωματικές που έχεις κάνει, που φαντάζομαι και αυτό με τις ορμόνες δεν πρίζεται το σώμα, με όλα αυτά δεν είναι... Σε κάθε εξωσωματική είναι τα 5-6 κιλά είναι κατακράτηση και πρίξιμο. Άλλη μια γυναίκα που έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι έχει κάνει 8 εξωσωματικές είναι η Ελένη Πετρουλάκη, η οποία όμως δεν απέκτησε παιδιά από εξωσωματική. Η Ελληνίδα γυμνάστρια θέλοντας να αποκτήσει παιδί και αφού ο γιατρός της είχε πει ότι ο μόνος τρόπος είναι μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης, μπήκε στη διαδικασία 8 φορές, οι οποίες όμως δεν απέδωσαν και έτσι θέλησε να μην ξαναπροσπαθήσει.
Δύο μήνες μετά μένει έγκυος φυσιολογικά. Τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της δεν μπορούσαν να περιγράψουν τη χαρά τους. Μετά την πρώτη κόρη ακολούθησε μια εγκυμοσύνη που τους χάρισε τις δίδυμες κόρες τους και στη συνέχεια ήρθε και το τέταρτο παιδάκι να ολοκληρώσει την ευτυχία τους. Πάντως είναι φοβερό να σου λέει ο γιατρός θα μπει στη διαδικασία της τεχνητής μνημοποίησης, να κάνεις 6, 7, 8 και τελικά να φέρεις στον κόσμο τα παιδιά σου με φυσικό τρόπο και μάλιστα τρία, εκ των οποίων και το ένα ζευγάρι να είναι και δίδυμα και να έχουν έρθει και με φυσικό τρόπο. Ναι, αλλά είναι και επίσης τρομερό ότι πριν από κάποια χρόνια μια γυναίκα που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, απλά δεν μπορούσε να κάνει παιδιά. Και τώρα πλέον είναι πολλές οι πιθανότητες να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και όμως παίζει ρόλο η ψυχολογία, γιατί πολλές γυναίκες όταν προσπαθούν έντονα να κάνουν παιδί δεν τα καταφέρουν. Με το παιδιά, που παρατήσουν τις προσπάθειες. Να σας πω κάτι. Πιστεύω ότι σήμερα δεν υπάρχει γυναίκα που να μην μπορεί να κάνει παιδί έτσι όπως έχει έρθει η επιστήμη. Δηλαδή θα πρέπει μέσα της να μην το θέλει καθόλου και να τον μπλοκάρει η ίδια το σύμπαν. Δεν γίνεται, δεν το καταλαβαίνω. Και να μην αγχώνεται. Δηλαδή, βλέπω ότι πολλές γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν παιδί αγχώνονται. Και ο άντρας όμως αγχώνεται. Και ο άντρας, δεν είναι μόνο και είναι πολύ κακό. Να μιλήσουμε λίγο όμως και για τη δύναμη που έχει μια γυναίκα, γιατί η διαδικασία της εξωσωματικής. Είναι δύσκολη, λέμε. Είναι πολύ δύσκολη. Είναι επώδυνη. Και επώδυνη. Και πολλές φορές αυτό που λέμε, έχω κάνει 5-6 εξωσωματικές. Ξέρετε, κάθε φορά όταν ο γιατρός σου λέει αποτύχαμε, πώς νιώθει μια γυναίκα, που ήδη έχει μπει σε τέτοια διαδικασία. Βέβαια. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει την ασφάλεια της επιστήμης και της ιατρικής μια γυναίκα μέσα της και να ξέρει ότι αν αφαιθεί και χαλαρώσει, είτε στο θέλημα του Θεού είτε στα χέρια του γιατρού, ένα παιδί θα το κάνει. Και θα πραγματοποιήσει και ένα όνειρο ζωής. Πάμε στο Θέμη, γιατί έχει γίνει ένας χαμός, λέει, στο διαδίκτυο με τις φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας με αφορμή τον τυφώνα Σάντι. Τι γίνεται? Θυμάστε ότι πριν από περίπου μία ώρα, για να δούμε πρώτα τη φωτογραφία που είχαμε δείξει πριν από περίπου μία ώρα, μία φωτογραφία αυτή εδώ με έναν Καρχαρία, ο οποίος ξεβράστηκε θα έλεγα στην στεριά και μάλιστα έκοβε βόλτες γύρω από ένα σπίτι νεαρού που ανέβασε τη φωτογραφία στο Facebook, δηλώνοντας, ποστάροντας ότι δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του. Αυτή η φωτογραφία, όπως και άλλες, υπήρχε και μια άλλη με μια φώκια και άλλες, θα τις δούμε τώρα σε λίγο, έκαναν το γύρο του κόσμου και φιλοξενήθηκαν μάλιστα και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στα αμερικανικά, αλλά έφτασαν σε κάθε γωνιά της γης, περιγράφοντας με αυτόν τον τρόπο την υποτιθέμενη καταστροφή ή μάλλον το μέγεθος της καταστροφής, γιατί η καταστροφή πραγματικά είναι τεράστια. Αλλά πάμε τώρα να δούμε με τη βοήθεια της σελίδας nocomments.gr που βλέπουμε εδώ στους δέκτες μας, ποια είναι η αλήθεια και ποιο είναι το ψέμα γύρω από τις, αλλά και ποιες είναι ανεπιβεβαίωτες, φωτογραφίες που περιγράφουν την καταστροφή του τυφώνα Σάντι. Λοιπόν, θα δούμε αυτή τη φωτογραφία που έχει το nocomments.gr, είναι fake, είναι ψεύτικη, φέρεται να δείχνει έναν δίτη με μπουκάλες μέσα στο μετρό, το πλημμυρισμένο μετρό της Νέας Υόρκης, και όμως αυτή η φωτογραφία πέρασε στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα πριν από κάποιες ώρες ως φωτογραφία που τραβήχτηκε λίγη ώρα μετά την καταστροφή. Είναι fake λοιπόν, είναι ψεύτικη. Αυτή η φωτογραφία που δείχνει μία φώκια η οποία έχει φτάσει μέχρι τους δρόμους του New Jersey είναι fake επίσης. Βλέπουμε την ένδειξη που έχει το nocomments.gr που φιλοξενεί το συγκεκριμένο δημοσίευμα από site του εξωτερικού. Ακόμα μία άλλη fake είναι η φωτογραφία με τον Καρχαρία, το βλέπουμε, βλέπουμε το πτερύγιο του Καρχαρία και μάλιστα έχει γίνει ακριβώς φωτομοντάζ, μας δείχνει και με ποιο τρόπο έγινε φωτομοντάζ και προστέθηκε το πτερύγιο του Καρχαρία, ο οποίος υποτίθεται ότι βγήκε, παρασύρθηκε από τον τυφώνα Σάντι. Μία άλλη φωτογραφία που δείχνει τον τυφώνα να πλησιάζει και με φόντο το άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη είναι επίσης ψεύτικη, fake, σύμφωνα με το nocomments.gr. Όπως επίσης fake είναι και αυτή η εικόνα του τυφώνα στο βάθος του Μανχάταν. Και μάλιστα αυτή η φωτογραφία είναι από ταινία, το μισό μέρος της φωτογραφίας, και κάποιοι το έκαναν φωτομοντάζ ώστε να δείξουν ότι ο τυφώνας πλησιάζει.
fake είναι και αυτή η φωτογραφία και θέλω να σας πω ότι είναι ένα stop καρέ από την ταινία η μέρα, η επόμενη μέρα ακριβώς, που περιέγραφε την καταστροφή, τη βιβλική καταστροφή μετά από χτύπημα μετεωρίτη του πλανήτη και των Ηνωμένων Πολιτειών ανάμεσα στα άλλα. Αυτή η φωτογραφία ωστόσο για κάποιες ώρες δημοσιεύτηκε σε έγκριτα site στο διαδίκτυο ως εικόνα σημερινή πραγματική από τον τυφώνα Σάντι. Είναι fake σύμφωνα με το nocomments.gr. Ενώ αυτές οι εικόνες που θα δείτε είναι αληθινές, πραγματικά πλημμύρες στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Αυτή εδώ, κοιτάξτε, και μάλιστα στην οδό που οδηγεί προς τη γέφυρα του Midtown, είναι ένας κεντρικότατος δρόμος, όπως επίσης και αυτή που δείχνει το νερό να εισβάλλει σε έναν από τους σταθμούς του μετρό στη Νέα Υόρκη, κοντά στα εκδοτήρια. Αυτές είναι αληθινές φωτογραφίες από την βιβλική καταστροφή, από τον τυφώνα Σάντι, όπως εδώ, κοιτάξτε τι έχει γίνει σε αυτή την πολυκατοικία. Αλλά που έχουν έχει φύγει όλοι κοπεί, πρόσωψη. Ακριβώς. Μοιάζει σαν να έχει κοπεί στη μέση και βλέπετε πώς έχουν μείνει τα σώματα των καλοριφέρ στη θέση τους, ενώ έχει αποχωρήσει όλος ο τείχος, το μπροστινό μέρος του κτηρίου. Αυτές είναι αυθεντικές φωτογραφίες και αυτή είναι ανεπιβεβαίωτη ακόμα. Επίσης, επειδή δεν αναφέρεται η πηγή, είναι ανεπιβεβαίωτη, υποτίθεται ότι έχει τραβηχτεί μέσα από σταθμό του μετρό στη Νέα Υόρκη. Περισσότερα για αυτό το ρεπορτάζ από το nocomments.gr. Πολύ ενδιαφέρον πάντως για το ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στον κόπο και ασχολήθηκαν με τέτοιες φωτογραφίες. Από τη στιγμή που γίνεται πανικός. Βέβαια. Θέμη, να παραμείνουμε όμως στη Νέα Υόρκη. Στην Ουάσιγκτον. Στην Ουάσιγκτον. Να παραμείνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να πάμε να δούμε το tour που έκανε η Εφημεία Δήμου παρέα με την Καλομήρα και με τον σύζυγό της, τον Γιώργο. Και να πάρουμε μια γεύση στο πού ζει το καλομηράκι μας τα τελευταία χρόνια. Ακριβώς. Αυτό είναι το λευκό σηκό. Βέβαια, το βλέπεις. Α, να το. Ωραίο, δεν είναι. Και εκεί είναι που μένει η οικογένεια, ο πρόεδρος. Καλομήρα, εδώ τώρα που είμαστε. Arlington. Και εδώ είναι η περιοχή που μένεις, έτσι, Arlington. Εδώ που λες είναι ολόκληρη πόλη από κάτω από την πόλη της Ουάσιγκτον. Έχουν δρόμους για τον πρόεδρο να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Απίστευτο. Yeah. Κάτω από εδώ. So κάτω. Cool. Θα γίνουν οι εκλογές την άλλη εβδομάδα. Ναι. Τι θα γίνει εδώ, στη Ουάσιγκτον. Well, τώρα... Άμα θα έχει πολύ κόσμο που θα μπαίνει και θα έρχεται, θα βγαίνει, είναι από κανάλια για τις ειδήσεις. Αλλά όταν ο πρόεδρος, όταν τον βάζουν μέσα να κάνει το... Swear. Ορκομοσία. Ναι, ακριβώς. Τότε μαζεύεται πάρα πολύ κόσμο. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε? Πολύ κοντά. Ναι, είναι... Αυτή τη στιγμή είναι... Περίπου το ίδιο. Αυτό το μνημείο είναι? Στο μάνιμο, άσχετο μάνιμο. Κοίτα τι ώρα που φαίνεται τώρα εδώ, πολύ ωραίο. Κοίτα εδώ κάμερα. Από πόσο χρονών γνωρίζεστε Καλομήρα? Πολύ μικρή. Τότε στα νιά το πόσο ήμουν, 6. Και βγαίναμε, αλλά δεν ήθελα να φιληθούμε, δεν νομίζω σωστό. Και μόνο κρατάγαμε το χέρι. Και μετά η εκκλησία που σου είπα μένουμε κοντά, η ξαδέρφη μου είχαν βάφτιση για την αδερφή τη. Και εκεί λέω θα τον φιλήσω, ήμουν 18, πώς να περιμένω. Και λέω θα τον φιλήσω σήμερα. Και περίμενα και περίμενα, άλλο πώς έγινε και μετά στην κονία το κατάλαβε και αυτός και με έπεισε και με φίλησε. Δύο φορές. Θυμάμαι που ήμασταν μικροί και ήθελα να ανεβείς, ήθελα να την πάω στην εκκλησία. Oh no, my god, στο σχολείο. Στο σχολείο. Και της λέω ανέβα πάνω στο ποδήλατο, αλλά δεν ανέβα. Μπροστά.
Δεν ανέβαινε γιατί νόμιζε ότι είχε ντροπιαστεί. Γιατί δεν ήταν σωστή να ανέβω πάνω, δεν το θεωρούσα ότι δεν πρέπει. Είμαστε μικροί, αλλά εντάξει, και τσαντίζομαι εδώ και την αφήνω εκεί. Και με άφησε και κλάματα να βάλω όλο το χωριό να με ακούσει και μετά μ' άκουσε η αδερφή μου, θυμάσαι με όλα τα κορίτσια και ήρθα και είπα τι γίνεται, γιατί είχα χαθεί στο χωριό που πώς χάνεσαι στο χωριό δεν έχω καταλάβει ακόμα. Και μετά, είναι ένας δρόμος, αλλά χάθηκα, είχα χωθεί και αυτός μ' άφησε, πήγε στο σχολείο και μετά του κάνω George, it's over! Και ρωτά, έχουμε χαλάσει! Πώς έκανες την πρόταση γάμου? Ήταν πολύ good. Ήταν στη Νέα Υόρκη, 4th of July, από κάτω από το Brooklyn Bridge, από τη γέφυρα του Brooklyn. Ήταν... Το είχα στήσει γιατί πήγαμε σε ένα εστιατόριο που βλέπεις τα θέατα πυροτεχνήματα. Λέω του σερβιτόρου αυτή τη στιγμή που θα είναι άδειο το εστιατόριο, να φέρεις μία τούρτα και ήταν σε καρδιά η τούρτα. Και έγραφα πάνω «Καλομήρα, will you marry me?» Γιατί πριν σας ερχόντα ήταν so sweet, γιατί αυτός πω, μπορούσα να καταλάβω τίποτα, γιατί με είχε νευριάσει, γιατί ήταν περίεργος μαζί μου και λέω «Τι είναι το πρόβλημά του?» Και μετά μου κάνει όλο για να μου μίλησε, είπε κάτι λόγια, πήγε στο γόνατα και είπε τι θα. Αλλά δεν είχα καταλάβει, ήταν πολύ ωραία. Και εσύ τι είπες, «Καλομήρα»? Θα το σκεφτώ! Θα δούμε! Για να δω το δακτυλίδι! Τα νιώθεις να κουνιούνται? Ναι, συνέχεια. Στην αρχή ήρθαν έτσι και μετά πήγα στο γιατρό και είπε είναι έτσι. Γύρισαν του πάνω? Ναι, ο ένας ήταν πάνω, ο άλλος ήταν κάτω και μετά γύρισαν και είναι δίπλα δίπλα. Κάνε πανάκι, κλέψα. Το βράδυ όλο κλέψαν. Του λέω, βάλε το χέρι σου γρήγορα. Κάποιες φορές τους βλέπεις κιόλας. Γιώργο, εσένα που δένεται μέσα σου και το βλέπεις καλό μέρος, πώς φαίνεται? Δεν ξέρω πώς το κάνω. Οι γυναίκες γενικά θα θυσαρμάζω. Τρομάζει λίγο. Τρομάζω, πώς δεν τρομάζω, όλοι τις σκέφτομαι. Μία φορά ξέχασα την κυρία μου και πήγε και όμως με χτύπησε, τρελάθηκε. Μια φορά τις κάνω, ξέρεις, έτσι. Δεν είναι τρομερά γλυκό το πώς περιγράφει η Καλομήρα μετά από τόσα χρόνια σχέσεις, ρε παιδιά, με τον Γιώργο, το πώς γνωριστήκαν. Δηλαδή αυτό το ζευγάρι μου βγάζει ότι είναι μαζί λίγους μήνες, λίγες εβδομάδες. Το πρώτο τους φιλί, το πώς το είχαν προσχεδιάσει και οι δύο και τελικά συνέβη. Και το George is over. George is over. Φανταστείτε ότι τα έχουν περάσει όλα μαζί, όλα. Μεγαλώσανε μαζί από παιδάκια. Δηλαδή οτιδήποτε εξελιχθήκανε και στην καριέρα και σαν οικογένεια. Ωστόσο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήταν σαν να μπήκα στο αυτοκίνητό του χωρίς να το ξέρει κανένας και παρακολουθούσα τις προσωπικές στιγμές. Τώρα κάποιος με αναφούκησε από πάνω, με ρώτησε το που ξέρει ότι με τις σχέσεις είμαι λίγο σκληροπαινική και μου λέει τέτοιες σχέσεις άραγε από παιδάκια. Και κρατάνε. Βλέπουμε εδώ πέρα το παράδειγμα ότι κρατάνε. Να, ένα καλό παράδειγμα. Εξαρτάται τους ανθρώπους, παιδιά. Τους ανθρώπους, παιδιά, εξαρτάται. Δεν παίζει η Ελλάδα ή η Κίνα ή η Αυστραλία. Έχει μεγαλώσει αλλιώς η Καλομήρα. Με άλλες εικόνες για την οικογένεια και άλλους. Γιατί είναι, παιδιά, εμείς πώς μεγαλώσαμε εδώ πέρα στην Ελλάδα? Με παιδί μου, Τζο, ας πούμε. Μεγαλώσαμε με το να τα φτιάχνουμε με τον ένα και με τον άλλον και να μην παντρευτούμε ποτέ. Παίρνουμε το παράδειγμα της Καλομήρας. Έγινε διάσημη. Πόσοι άντρες τη θέλανε την Καλομήρα? Δηλαδή, θυμάστε εποχή Eurovision, πόσο θεά ήταν και τώρα είναι, αλλά τότε ήταν στα καλύτερά της. Και παρόλα αυτά είχε πάντα τον Γιώργο δίπλα της, δηλαδή μίλαγε συνέχεια για τον Γιώργο. Οπότε δεν τον άφησε. Εντάξει, είναι σπάνιο. Σπάνιο είναι. Πολύ σπάνιο. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι είναι πολύ σπάνιο. Και όχι μόνο ότι είναι πολύ σπάνιο, αλλά θέλει να είσαι και εξαιρετικά ισορροπημένος και συνειδητοποιημένος και ψαγμένος. Για να κρατήσεις μία σχέση. Από τόσο μικρή ηλικία. Αυτό θα μας το χρεώσει. Τζορτζέλα, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά θέλει τρομερά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που σου είπα. Χρειάζεται για να διατηρήσεις έστω και μία σχέση μετά τα 30-35, σου λέω εγώ, μέχρι το τέλος της ζωής σου. Σιγά σιγά μας το χρεώσει. Εγώ θεωρώ ότι παίζει ρόλο πώς μεγαλώνει ένας άνθρωπος. Όχι, Τζορτζέλα μου, γιατί εμένα οι γονείς μου είναι 40 χρόνια μαζί. Έχει πολύ ωραίο παράδειγμα. Έχω πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα. Ο αδελφός μου έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδί. Πολύ ωραίο παράδειγμα.
Αλλά εγώ! Άρα είναι δικό σου προσωπικό θέμα. Άρα δεν έχει να κάνει με το πώς έχεις μεγαλώσει. Περίμενε. Εσύ όμως έχεις μια πάρα πολύ ωραία εικόνα οικογενειακής ευτυχίας στο μυαλό σου. Άλλο εσύ όμως πώς θες να φτιάξεις τη δική σου οικογενειακή ευτυχία. Τζορτζέλα, κατάλαβες τώρα τι είπες. Αλλά ξέρω τι είπα. Μόνη σου όμως. Μπορώ να λέω αυτό που πρέπει να πει κάποιος άνθρωπος στην Ελεονόρα. Συνέχισε. Συνέχισε μιλάς. Είναι πολύ ωραίο το κινητό αυτό. Θα το ήθελα και εγώ να το έχω. Πώς το διεκδικώ. Το διεκδικείς με εμέ και ενώ ονοματεπώνουμε στο 54888 9011-405-404 είναι το iPhone το 4 το S που το θέλετε και το γουστάρετε όλοι γιατί σας ξέρω, είσαστε γκατζετάκιδες εσείς. Αλλά επειδή η κυρία είναι λιγάκι περίεργη και δύσκολο, πού να τρέχουμε τώρα να αγοράζουμε κινητά. Εδώ όμως το διεκδικείτε και γιατί έχετε το κερδίζετε. Σε 20 λεπτά από τώρα θα γίνει κλήρωση. Οπότε θέλω να μου είσαστε πάνω από το τηλέφωνο και να παίρνετε κλήσεις να στέλνετε μηνύματα. Ένας από εσάς θα το κερδίσει και θα πάρει εκτός από το τηλέφωνό μας και τη θήκη Marc Jacobs που έχω εδώ και έχω μέσα το τηλέφωνο. Ο Θάνος είναι κοντά μας, θα εξακολουθήσει να είναι, διότι επιστρέφουμε με τηλεοπτικό, έτσι, βέβαια θα έχουμε καυγά, αλλά έτσι είναι η παρεξήγηση για να λύνονται. Μόλις επιστρέψουμε στην Ισπανία μελέτη. Κλασικά και μόνιμα, αλλά μετά τα βρίσκουμε. Μια χαρά. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά σας και φεύγοντας, λέγαμε και στο Θάνο για αυτόν τον τηλεοπτικό καυγά, τον οποίο θα παρακολουθήσουμε τώρα, αλλά θα επιλύσουμε ενδεχομένως κιόλας, γιατί έχουμε ένα από τα μέρη κοντά μας να μας δώσει την εξήγησή του. Αναφέρομαι βέβαια στον καυγά που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο Στέλιο Παρλιάρο και την κυρία Μυρσίνη Λαμπράκη, δύο από τους πολύ αγαπημένους τηλεοπτικούς σεφ, ζαχαροπλάστες και όχι μόνο. Έτσι, όπου ο καθένας έχει υπό την επιμέλειά του ένα περιοδικό. Περιοδικό ζαχαροπλαστικής και συνταγών, εν πάση περιπτώσει. Με ένα κοινό χαρακτηριστικό, εκτός από τις συνταγές. Τον τίτλο. Όχι όμως ολόιδιο τίτλο, ένα μέρος του τίτλου, μόνο μία λέξη. Το επίθετο, τον επιθετικό χαρακτηρισμό γλυκά. Να. Πούμε έτσι. Είχε ξεσπάσει λοιπόν μία αντιπαράθεση. Ο κύριος Παρλιάρος θεωρούσε ότι η κυρία Λαμπράκη είχε χρησιμοποιήσει κομμάτι από τον τίτλο. Κινήθηκε νομικά. Η κυρία Λαμπράκη τοποθετήθηκε και λέει ότι δεν μπορεί να κατοχυρωθεί το επίθετο χαρακτηρισμό επιθετικό γλυκά από κανέναν και σε καμία περίπτωση. Οπότε ουσιαστικά είμαστε OK. Τώρα όμως έρχεται και παίρνει μια νέα διάσταση η κόντρα αυτή, διότι ο κύριος Παρλιάρος ισχυρίζεται ότι η κυρία Λαμπράκη χρησιμοποίησε για την προώθηση των δικών της έργων, όπως είναι για παράδειγμα το περιοδικό της, το πρόσωπο του ίδιου αλλά και άλλων συναδέλφων για την προβολή. Θέλω να πάμε να δούμε τι ακριβώς γράφει στο Facebook του ο ίδιος και αμέσως μετά η κυρία Λαμπράκη θα τοποθετηθεί επί του θέματος για να μας λύσει και τις απορίες. Η κυρία Λαμπράκη χρησιμοποίησε το πρόσωπό μου καθώς και άλλων συναδέλφων σε τηλεοπτική διαφήμιση για την προώθηση περιοδικού ζαχαροπλαστικής που επιμελείται η ίδια, εν αγνία μου και χωρίς να υπάρχει καν συνεργασία μεταξύ μας. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο, αφού το περιοδικό Γλυκές Ιστορίες που επιμελούμε εξ ολοκλήρου προϋπήρχε και συνεχίζει να κυκλοφορεί με απόλυτη επιτυχία. Στο δικό μου αξιακό σύστημα, τέτοιες κινήσεις μεταξύ συναδέλφων δεν αποτελούν ένδειξη ευπρέπειας ούτε απέναντι σε μένα, αλλά ούτε και απέναντι στον κόσμο. Στα 30 και πλέον χρόνια της καριέρας μου, έμαθα να στηρίζομαι στις δικές μου δυνάμεις και ικανότητες, σεβόμενος απόλυτα τους συναδέλφους και τους ανθρώπους που αγάπησαν και εκτίμησαν τη δουλειά μου. Αυτά λοιπόν ισχυρίζεται στο προσωπικό του, στην προσωπική του σελίδα στο Facebook ο κύριος Παρλιάρος. Αλλά έχουμε όμως και την κυρία Μυρσίνη Λαμπράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να την καλησπερίσουμε, να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας για να μας δώσει και εκείνη τη δική της έτσι, πλευρά. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλά. Είσαστε καλά. Μια χαρά. Χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Περιμέναμε σίγουρα έτσι να γίνεται κάτω από πιο γλυκούς τόνους αυτή η πρώτη συνάντηση, αλλά τελικά φαίνεται ότι και τα γλυκά τραβάνε την πίκρα τους μερικές φορές. Εντάξει, καμιά φορά γίνονται και παρεξηγήσεις. Είναι παρεξήγηση τελικά όλο αυτό που έχει συμβεί με τον κύριο Παρλιάρο ή υπάρχει μια κόντρα την οποία εμείς δεν γνωρίζουμε γενικότερα. Το σίγουρο είναι ότι αν θα ανατρέξετε το τελευταίο τετράμινο στη διαφημιστική καμπάνια του κυρίου Παρλιάρου για το περιοδικό του, καταλήγει ότι για συνταγές χωρίς μυστικά. Πώς σας χρησιμοποίησα σας, κυρία Λαμπράκη, που λέει ο κύριος Παρλιάρος. Έτσι πρέπει να ακούσουμε. Ορίστε.
Τίποτα, αυτό που λέτε, κυρία Λαμπράκη. Αυτό, αυτό. Απλά αυτό που σας λέω, ότι στην ίδια ότι αν δεν έχεις αντιπαράθεση με κάποιον, δεν βγαίνει να πεις ότι εγώ βγάζω ένα περιοδικό με συνταγές χωρίς μυστικά, όταν το περιοδικό που κυκλοφορεί, ας πούμε, ο ανταγωνιστής λέγεται Γλυκά Μυστικά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κυρία Λαμπράκη, γιατί τελικά οι κόντρες που εκτελήσονται στην κουζίνα ανάμεσα σε μάγειρες, σε ανθρώπους που ασχολούνται με την ζαχαροπλαστική, είναι μεγαλύτερες και από αυτές που έχουν οι τηλεοπτικοί αστέρες. Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι περνάμε σε μία εποχή και το βλέπουμε και από τα τηλεοπτικά πάνελ και γενικώς αυτά και στις εκπομπές τις τηλεοπτικές, mm-hmm. που το one man show ή το one woman show έχει τελειώσει. Mm-hmm. Γινόμαστε ομάδες και πάμε όλοι μαζί. Είπατε σε μια συνέντευξη ότι ο καθένας αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό όπως αντέχει και, όπως, και όσο αντέχει. Τι εννοείτε δηλαδή ότι ο Στέλιος Παρλιάρος σας έκανε αυτή την κόντρα, δημιούργησε όλη αυτή την κόντρα επειδή φοβότανε τον ανταγωνισμό? Με δεδομένο ότι ένα καινούριο περιοδικό που δεν στηρίζεται σε ένα πρόσωπο αλλά σε 10 διαφορετικούς ζαχαροπλάστες νέους πουλάει 40.000 αντίτυπα στο περίπτερο, ναι, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Είναι καταξιωμένος ο κ. Παρλιάρος. Σχετικά με αυτά που γράφει ο κ. Παρλιάρος. Όχι, το δικό μας περιοδικό πουλάει 40.000 αντίτυπα. Εγώ ήθελα να ρωτήσω σχετικά με αυτό που λέει ο κ. Παρλιάρος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομά του και το πρόσωπό του, αλλά και εκείνου και των υπόλοιπων συναδέλφων εν αγνία του σε τηλεοπτικό σποτ προώθησης του δικού σας περιοδικού αυτό. Όχι, όχι, δεν ισχύει, δεν ήταν δικό μου το περιοδικό, ήταν κάποια έντυπα στα οποία είχε δώσει συνταγές και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που αναφέρει και ο ίδιος, και είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει μεταξύ του εκδότη και όχι μεταξύ εμένα και του κυρίου Παρλιάρου. Μα εσείς προσωπικά τον γνωρίζετε τον κύριο Παρλιάρο? Πολύ καλά, είμαστε φίλοι. Και γιατί δεν μιλάτε και δεν τα λύνετε, ας πούμε την παρεξήγηση, και δεν δίνετε μια εξήγηση να τα βρείτε αφού είσαστε φίλοι? Από το να το μαθαίνει όλος ο κόσμος αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, ποτέ δεν ήρθε να μου πει, να μου σηκώσει ένα τηλέφωνο για να μου πει Μυρσίνη, έχω αυτό το θέμα μαζί σου. Και εσείς δεν τον πήρατε? Εντάξει, ο κύριος Παρλιάρος τρέχει κιόλας, έχει και... Όλοι τρέχουμε. Ναι, εντάξει, αυτό θα συνεχίσει, θα κινηθείτε νομικά, θα κάνετε κάτι. Από τη στιγμή που το συζητάμε τώρα μεταξύ μας, θα μπορούσατε κι εσείς να τον είχατε πάρει ένα τηλέφωνο? Ωραία, ίσως γίνει άμεσα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Τον παραδέχεστε γενικότερα τον φυσικά, κύριο Παρλιάρο? Γιατί είπατε λίγο νωρίτερα ότι πιστεύετε στην ομάδα και θα ήθελα να μάθω αν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε. Τώρα πια δεν νομίζω, γιατί ο καθένας έχει το δικό του περιοδικό και εμείς τη δικιά μας ομάδα. Μάλιστα. Άρα θα λήξει ωραία το θέμα. Θέλω να σας πω, Μυρσίνη, να σου μιλάω στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε. Ναι, βέβαια. Πώς λεγόταν εκείνο το γλυκό που μου έδωσες να φάω στον πάνω τον Καλίτσι? Ήταν μια τούρτα με μους λεμονιού. Πότε θα έρθεις να τη φτιάξεις εδώ, να τη δείξουμε στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθεατές μας που είναι τόσο νόστιμοι και... Άμεσα. Άμεσα. Δεσμεύεσαι? Δεσμεύομαι. Αυτή τη συνταγή θέλω όμως, γιατί ήταν γρήγορη, ήταν γευστική, ήταν πάρα πολύ έτσι χαμηλών λιπαρών και πολύ γευστική. Ωραία, αυτή θα φτιάξουμε. Ωραία, το κλείνουμε. Το κλείνουμε. Θα μιλήσουμε με λεπτομέρειες σε λίγο. Έγινε. Φιλάκια πολλά, σε ευχαριστούμε, Μυρσίνη μου, γεια σου. Καλό σου απόγευμα. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε τη Βίκυ Κάβουρα, ένα από τα κορίτσια που γνωρίσαμε μέσα από το σύριαλ Το Αμάρτημα της Μητρός Μου, το οποίο άρχισε να προβάλλεται ξανά, νομίζω, από τον Αντένα χθες. Ναι. Κάπου το πήρε το μάτι μου, Δευτέρα δεν είναι χθες. Κάποιες επαναλήψεις έχουν άρχισε να προβάλλονται, mm-hmm. σε λίγο καιρό θα είναι τα κανονικά επεισόδια. Ένα κορίτσι το οποίο έχει έτσι απασχολήσει την κοινή γνώμη λιγάκι και με φήμες που τη θέλουν να τα έχει ψιλομπλέξει με τον Αλέξη, με τον Ορέστη Τζιόβα, που θα δούμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Μας μιλά λοιπόν και μας αποκαλύπτει και για τα παιδικά της χρόνια, ήταν πολύ έτσι ευτυχισμένα, αλλά και τι κάνει ο μπαμπάς της όταν τη βλέπει να φιλιέται στο πλαίσιο των γυρισμάτων για το σύρο στο οποίο πρωταγωνιστεί και που το οποίο ξεκινάει στις 14 Νοέμβρη με καινούργια επεισόδια. Ήμουν με τη μαμά μου στη Σαντορίνη. Όπα! Πώς είπατε? Στη Σαντορίνη, καλέ. Που είχαμε πάει με τη μαμά για να κοιτάξουμε τον μπαμπά. Μάλιστα, είχατε τσακωθεί με τη μαμά. Κάτια τη λένε, δεν τη θυμάστε? Σε ξέρουμε περισσότερο ως Έλενα Τσιριγότη από το Αμάρτημα της Μητρός. Θέλουμε να μάθουμε περισσότερα πράγματα για τη Βίκυ την Κάβουρα. Και να ξεκινήσουμε από τα παιδικά σου χρόνια. Μια χαρά ήταν. Φυσιολογικότατα, χαρούμενα. Στη Σπάρτη μεγάλωσα. Ήμουν πολύ πιο ελεύθερη εκεί. Είχα επαφή με τη φύση. Θέλεις πάντα να γίνεις ηθοποιός ή σου προέκυψε? Ήθελα. Στο θέατρο μπήκα όταν ήμουν 20, στη σχολή, με πολύ μεγάλο πόλεμο στο σπίτι.
Το έλεγα από πιο πριν, από όταν πήγαινα σχολείο ακόμα στους γονείς μου, ότι εγώ θα γίνω ηθοποιός, αλλά πόλεμος. Στράβωναν οι γονείς σου? Όλοι. Πάρα πολύ. Ούτε να το ακούνε. Πήγαινες κρυφά στη σχολή? Όχι. Πήγα φανερότατα, απλά δούλεψα για να πάω μόνη μου. Δεν μου πλήρωναν στην αρχή τη σχολή οι γονείς μου. Ο πατέρας μου πέφτει ένα τακτά χρονικά διαστήματα. Κύριε καλά, ο άνθρωπος. Ναι, μια χαρά, μην ανησυχείς, φάει το φαγητό σου. Να ακούσω τι σου λέει ο άνθρωπος. Φάει το φαγητό σου και μην ρωτάς πολλά. Είσαι μόνο παιδί? Όχι. Έχω αδερφό. 2,5 χρόνια μικρότερο από μένα. Γιατί η μαμά ήθελε, είχε διαβάσει κάπου ότι πρέπει να έχουν 2,5 χρόνια διαφορά τα παιδιά και φρόντισε ακριβώς τα 2,5 χρόνια να μας κάνει. Να έχουμε διαφορά ακριβώς. Προφανώς οι γονείς σου είναι περήφανοι για την πορεία σου. Έχεις παίζει στο αμάρτημα της Μητρός. Το χαίρονται αυτό? Το χαίρονται και εγώ προσπαθώ λίγο να τους λέω ότι okay, εντάξει. Κάνω απλά το επάγγελμα που μου αρέσει. Μαμά, είσαι καλά? Ναι, γιατί, τι έχω, μια χαρά είμαι. Σαν να ταράχτηκες λίγο που μας είδες. Ό,τι καλά που ταράχτηκα, μα λες κάτι πράγματα, παιδί μου, ώρες. Μερικές φορές το χαίρονται λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Είναι αυστηρή μαζί σου? Ο μπαμπάς, όταν δίνω φιλί στον Απόστολο, αλλάζει κανάλι. Αυτό μόνο. Δεν με κρίνουν διαφορετικά. Μόνο δεν τους αρέσει οι ερωτικές σκηνές, δεν τους αρέσουν καθόλου. Κάτω του μπαμπά, δεν τρελαίνεται. Και δεν μου λες, σε αυτό το μικρό σπιτάκι, αν θέλει κάποιος να πάει τουαλέτα, πρέπει να καλέσει ταξί. Αν είσαι αρκετά γυμνασμένη, μπορείς να αντέξεις μέχρι το διάδρομο, δεύτερη πόρτα δεξιά. Με το αμάρτημα της Μητρός, τι γίνεται? Ξεκινάμε σε 2 εβδομάδες, νομίζω. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε επαναλήψεις και μετά από 1-2 εβδομάδες ξεκινά τα καινούργια επεισόδια. Όλα καλά. Πάει δηλαδή κανονικά το σύριαλ όλη αυτή τη σεζόν. Ναι, ναι. Θέλω να μου αποκαλύψει παρασκήνιο, Βίκυ, από τη συμμετοχή του Γιάννη Λάτσιου στο αμάρτημα της Μητρός μου. Η σκηνή που παίζει είναι μία, μικρή, αλλά καθοριστική σημασίας. Δηλαδή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη μετά. Θα πεις κάτι παραπάνω? Όχι, να το δεις. Εσύ θέλεις να με παχύνεις για να μην αρέσω στους άντρες. Μωρό μου, εσύ και να παχύνεις και μουστάκι να βάλεις και τα μαλλιά σου να ξυρίσεις, εγώ πάλι θα σε θέλω. Έχει ακουστεί βέβαια ότι έχετε σχέση κανονικά στη ζωή με τον Ορέστη. Όχι, Παναγία μου. Όχι. Όχι, είμαστε πολύ φίλοι. Ο Ορέστης έχει και σχέση. Δεν έχουμε, όχι. Ποτέ. Όπως έχει ακουστεί και για τον Μάνο Ιωάννου. Ναι, πώς ακούστηκε αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ισχύει τίποτα. Όχι. Γενικά με το θέμα της προσωπικής ζωής είσαι ανοιχτή? Πάρα πολύ ανοιχτή είμαι. Δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Ούτε καταλαβαίνω το ότι δεν το λένε, ας πούμε, κάποιες φορές. Και όταν υπάρχει κάτι, το λέω. Το έχω πει στο παρελθόν. Τώρα τι υπάρχει? Ωραία. Τίποτα. Και πώς σου ήρθε να ασχοληθείς με το μακιγιάζ? Σπούδασα δημοσιογραφία, δουλειά πουθενά. Και κάνω μακιγιάζ για να μπορώ να βοηθάω και εγώ στο σπίτι. Η μαμά είναι κομμώτρια. Πάλι καλά να λες που δεν πληρώνουμε νίκη. Η θεία μου η Λίνα μας έχει αφήσει ένα ωραίο σπιτάκι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω περάσει από ανάλογες καταστάσεις. Καλά, αυτό φωνάζει. Άλλη συνεργασία με τον Αντένα, όπως είχε ακουστεί για το Dancing with the Stars, ενδέχεται να έχεις? Δεν θα χορέψω στο Dancing. Έγινε πρόταση πάντως. Δεν θα χορέψω στο Dancing. Επειδή πολλοί καλλιτέχνες έχουν ταχθεί υπέρ ή κατά της Χρυσής Αυγής με την έννοια ότι είναι ότι διχάζει. Εσύ έχεις κάποια συγκεκριμένη άποψη? Εγώ η Σπαρτιάτισσα τώρα που όλη η Σπάρτη ψήφισε Χρυσή Αυγή. Είμαι κατά της βίας, εννοείται. Δεν επιτρέπεται σε κανένα άνθρωπο να κουμπάει άλλο άνθρωπο. Άσχετα όμως αν συμφωνώ με κάποιες απόψεις τους, είμαι κατά της βίας. Όσο δίκιο κι αν έχουν, το χάνουν με αυτό που κάνουν. Ωραίο κορίτσι είναι. Ωραίο κορίτσι. Μ' αρέσει, ωραίο φρέσκο πρόσωπο και καλή ηθοποιός. Και πολύ επικοινωνιακή. Δηλαδή, κάνεις μια συνέντευξη μαζί της και ξέρεις ότι θα σου πει κάτι. Για ποιο λόγο αντέδρασε με τέτοιο τρόπο όταν την ρώτησαν αν ισχύουν τα δημοσιεύματα που θέλουν να έχει σχέση με τον Όχι, Παναγία. Όχι, Παναγία. Είναι μια αφόρμητη αντίδραση. Γιατί ούτε η ίδια δεν το ξέρει. Δεν νομίζω ότι παρακολουθεί. Αν θυμάστε καλά την περασμένη εβδομάδα που είχαμε τα 5 σημάδια του έρωτα. Ένας από τους τρόπους για να καταλάβεις ότι είναι η Άντση. Εγώ με αυτό να αποκλείεται. Αφού είπε η κοπέλα ότι έχει σχέση. Μαζί της. Όχι, είπε ότι δεν έχει κάτι αυτή την περίοδο. Ορέστης, παιδιά, έχει σχέση. Μην πάτε με αναφούκια τώρα. Είπε ότι Ορέστης έχει σχέση. Αυτό λέμε, το ίδιο πράγμα. Η ηθοποίη είναι πολύ διαφορετικό. Το αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά από το αντιμετωπίζουμε εμείς. Δεν είναι όπως. Τι κάνεις τώρα? Με
νοικιάζεται. Μόνη τη. Γεια, Φεντζορτζελάκη. Αυτό που είπε για τον μπαμπά της. Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί απάντησε με αυτορμητισμό. Ήταν μια κοπέλα η οποία δεν έχει δεύτερη σκέψη. Ό,τι τη ρωτούσε, απαντούσε αμέσως. Και νομίζω ότι όλοι οι μπαμπάδες, οι λογικοί μπαμπάδες και οι νορμάλ μπαμπάδες, θα έχουν πρόβλημα να βλέπουν την κόρη του περίεργη σκέψη. Εντάξει, έχουμε κρίση, δεν υπάρχουν ελληνικά. Συγγνώμη, αν έχει σχέση με τον μπαμπά σου, δεν θα τον βγάλει ποτέ έξω τη σχέση. Δεν ξέρω, είμαι τόσο πρωτοποριακά εξελιγμένη με τον μπαμπά μου που όταν έχω ένα σύντροφο τον γνωρίζω τον μπαμπά μου και με παίρνει και αγκαλιά μπροστά του. Και για το φίλι, λέω. Για το φίλι. Για το φίλι, πάντως είναι λογικό ακόμα πάντως να υπάρχουν οικογένειες που να μην το θέλουν τόσο πολύ όλο αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, πού ζούμε, 2012. Να σου πω, έχει μεγαλώσει τη Σπάρτη, έχει μεγαλώσει διαφορετικά. Πα στη Σπάρτη, γίνεται Σπαρτιάτη, είναι δυναμική. Μπράβο, άλλο αυτό. Λέω. Ναι, ο παπάς εγώ δίνω ένα στοιχείο παραπάνω. Κοίτα, εσύ θέλεις μπαμπά progressive. Ο μπαμπάς ο συγκεκριμένος δεν είναι progressive. Είναι παραδοσιακός που τηρεί τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις της Ελλάδας και της Σπάρτης. Και αυτό. Φαντάζομαι άλλο η ερωτική σκηνή στην τηλεόραση και άλλο ο σύντροφος της κοπέλας. Πάντως, όπως και να έχει, ρε παιδιά, οι μπαμπάδες είτε βλέπουν τις κόρες στα σύριαλ είτε όχι, είναι πολύ βαρύ το φορτίο του να ξέρεις ότι. Κάποιοι τη χαίρεται. Λοιπόν. Τον παπά του. Εγώ το λέω στον αδελφό μου και του βγαίνουν τα διάολια του. Όταν του λέω ότι θα την πάρουν ραντεβού μια μέρα. Δεν θα δέρανε μικρή πολύ όμως. Τι εννοείς. Γενικά. Θα φύγω εγώ, θα βγω τώρα. Θα αρχίσω μετά την ένσταση που έκανε και σας στα μάτια, θα αρχίσω τις γυροβολίες τα βράδια. Θα πάω στο Ρεξ. Δεν θα σας πάρω όμως. Εκεί όποτε εμφανίζεται ο Νίνο και ο Κωνσταντίνος Αργυρός και κάνανε και φωτογράφηση μαζί στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής. Και εμείς ήμασταν εκεί αποκλειστικά και έχουμε υλικό και έχουμε και συνεντεύξεις. Και πάρτε να έχετε. Νίνο, Κωνσταντίνος Αργυρός και Άντζελα Δημητρίου σε μια φοβερή συνεργασία. Χαίρομαι πολύ που θα συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο. Γιατί είναι ένας πολύ καλός καλλιτέχνης. Άστα αυτά τώρα. Για μένα μας, αυτά δεν πρέπει να τα λέμε. Είναι ένας πολύ καλός, πρέπει να τα πω εγώ. Και πάνω απ' όλα είναι και φίλος μου, είναι πολύ καλός άνθρωπος. Και έτσι αληθινός και πάνω στη σκηνή και αυτό που βγάζει. Αυτό που θα παρουσιάσουμε στο Ρεξ είναι... Μπορείς να πω δύο λόγια για σένα, σε παρακαλώ. Τι να πρωτοπώ για τον Νίνο βασικά. Ο Νίνο καταρχάς είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Για όποιον δεν τον ξέρει έτσι στον κόσμο προσωπικά. Είναι μια ασύλληπτη προσωπικότητα, ξέρει πολύ καλά τι θέλει, ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης. Είναι η μέρα της φωτογράφησης για την αφίσα. Μάλιστα, ναι. Εντάξει, είμαστε εδώ αρκετή ώρα. Ξέρεις, κάνουμε έτσι την πλάκα μεταξύ μας. Νομίζω ότι ο Γιώργος ο Καπλανίδης, ο φωτογράφος, έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Και ελπίζω, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που έτσι... Που περιμένουμε και θέλουμε. Καινούριο τραγούδι. Ναι, καινούριο τραγούδι. Με τον Φίβο πάλι. Ναι. Αυτή τη φορά θα κάνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Ξέρεις, κάθε φορά λέμε ότι θα κάνουμε διαφορετικό για να εντυπωσιάσουμε, αλλά αυτή τη φορά θα είναι ένα τραγούδι, αυτό το είδος δεν το έχω ξαναπεί εγώ. Θα είναι λίγο πιο λαϊκό το ύφος του τραγουδιού. Πώς φαίνονται τα πράγματα με την οικονομική κρίση. Εσύ αν έχεις κάνει περικοπές. Όπως όλος ο κόσμος ακριβώς. Περικοπές παντού. Έχουμε μειώσει τις απαιτήσεις μας σε αυτή τη δουλειά. Προς τους επιχειρηματίες, προς τον κόσμο, προς το οτιδήποτε. Προς μια συναυλία, προς όπου και να το πιάσει. Έχει μειωθεί όλο το θέμα. Πρόβες, έτσι πώς τα περνάτε, γίνονται ευτράπελα, έτσι κάνετε αστεία μεταξύ σας. Εντάξει, αυτά είναι... Αυτά δεν μόνο στις πρόβες, είναι γενικότερα. Είναι όλη μέρα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο έχω κάνει ποτέ μου εκεί πέρα στο Ρεξ. Και από το Ρεξ, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να απολαύσετε Άντζελα Δημητρίου, Νίνο και Κωνσταντίνο Αργυρό, θα φύγουμε και θα πάμε στο θέατρο Μουσούρη, εκεί που αύριο έχει πρεμιέρα η θεατρική παράσταση, στην οποία πρωταγωνιστεί και όχι μόνο πρωταγωνιστεί ο Πέτρος Φιλιππίδης, αλλά έχει κάνει και τη διασκευή του έργου. Υπηρέτης με δύο αφεντικά, με ένα φοβερό cast. Εμείς έχουμε πάει και έχουμε βρει τον Πέτρο Φιλιππίδη κατά τη διάρκεια των προβών για την αυριανή λαμπερή πρεμιέρα και πάμε να δούμε τι έχει να μας πει.
αυτό καθώς θα τρώμε. Διότι ως γνωστόν εγώ, εάν δεν φάω, σβήνω. Πήγε στα γραμμεία. Ναι, πήγα. Είχα γράμματα. Ναι, πούντα. Το έργο το έχουμε πειράξει αρκετά. Δηλαδή, έχουμε κάνει μια, όπως λέμε, γενναία διασκευή μαζί με τον Χρήστο του Σιμαρδάνη. Εγώ και ο Χρήστος Σιμαρδάνης. Και εξαιτίας αυτού, έχουμε βάλει σχεδόν όλα τα είδη θεάτρου. Έχουμε μέχρι και σάτυρα. Χωρίς να γίνεται επιθεωρησιακό και χωρίς να περνάει σε πρώτο επίπεδο και να γίνεται φτηνό. Υπάρχει μια σάτυρα που πολύ, με πολύ υπονοούμενο και πολύ υπόγεια, που βέβαια ο κόσμος είμαι σίγουρος ότι θα το καταλάβει, γιατί του έχω εμπιστοσύνη και επειδή όπως φαίνεται τώρα πια, μάλλον διαλέγει τα καλύτερα. Ελπίζω να μην φύγουμε για το Τωρίνο τελικά. Διότι τότε καήκαμε. Θα πρέπει να είμαι και εδώ και εκεί. Πώς θα υπήρε το 2 αφεντικά. Έχουμε φέρει το έργο σε πιο σύγχρονη εποχή. Έχουμε φέρει το έργο στο 60. Και χρησιμοποιούμε και τραγούδια της εποχής εκείνης. Έχουμε κρατήσει τη Βενετία. Δηλαδή το σκηνικό και ο χώρος, και παρότι και το σκηνικό είναι πιο μοντέρνο. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την παράσταση. Ελπίζω να πάει καλά. Νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή παράσταση στα χέρια μας και πολύ ιδιαίτερη σε σχέση με το έργο. Μου είπα να το δώσω στο αφεντικό μου. Εδώ δεν αναρωτιέσαι. Εγώ δεν είμαι το αφεντικό σου. Το ένα από τα δύο δεν ξέρει για το άλλο μου αφεντικό. Καλά, και σου έδωσε κάποιο λεφτά για μένα και δεν ξέρει ποιο είναι, δεν ρωτά. Κάπου τον έχω ξαναδεί. Κάτι μου λέει η φάτσα του, αλλά δεν θυμάμαι πού και τι. Είδα ότι υποδίεστε με. Όπως πάντα, με τον δικό σας τρόπο, τον ρόλο του υπηρέτη. Είδα ότι την ώρα που υποδίεστε τον δικό σας ρόλο, ταυτόχρονα κοιτάτε τι συμβαίνει παντού. Γιατί είστε και ηθοποιός και σκηνοθέτης. Εμένα η σκηνοθεσία με έκανε καλύτερο ηθοποιό. Με έκανε να είμαι πιο αφαιρετικός, να είμαι πιο συγκρατημένος, να με ενδιαφέρει το γενικό σύνολο. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το έργο δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είναι ένα εύκολο έργο. Είναι ένα πολύ δύσκολο έργο. Ισορροπεί περίεργα ανάμεσα στο δράμα και στην κωμωδία. Πήγε στην ταχυδρομία. Ναι, αφήνει. Ναι, είχες ένα γράμμα για την αδερφή σου. Ωραία, πού το. Αυτό το γράμμα έχει ανοιχτεί. Ο Τρουφαλτίνο, ας πούμε, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πεινάει. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βρει τρόπο να βρει χρήματα και βρίσκει δύο αφεντικά. Χωρίς να ξέρει ότι, χωρίς μάλλον να δηλώνει ότι έχει δύο αφεντικά. Και όλη του η ενέργεια σπαταλιέται σε αυτό ακριβώς. Δηλαδή, στο να μην εμφανιστεί, να μην αποκαλυφθεί ότι έχει δύο αφεντικά για να παίρνει δύο μισθούς. Ο Ρόκο ζητάει το χέρι σου, δεν σου ξύνησε! Τότε έπρεπε να έχεις μιλήσει, τώρα είναι αργά! Τότε ήμουν μικρή και χαζή! Γιατί τώρα τι άλλαξε. Κλαρίσσα είναι μια κοπέλα, πολλοί θα την έλεγαν χαζή και αφελή, αλλά εγώ δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω έτσι. Είναι μια κοπέλα που πιστεύει πάρα πολύ στον έρωτα, είναι δοσμένη εκείνη, κάνει να κάνει τα πάντα για να είναι με τον άνθρωπο που θέλει να είναι. Ο Πέτρος έχει εξελιχθεί σε έναν σκηνοθέτη, και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια, ένα σκηνοθέτη που μπορεί και μεταδίδει καταρχήν την αγάπη για το θέατρο στους νεότερους ηθοποιούς, και δεύτερον, με πολύ ήρεμο τρόπο να εξηγεί αυτό που ακριβώς είχε αυτό στο μυαλό του και το οποίο οι ηθοποιοί πρέπει να το κάνουν πράξη πάνω στη σκηνή. Εγώ υποδίωμαι τον Λορέντζο, έναν νέο ερωτευμένο, ο οποίος έχει μεγάλο πάθος με τη μουσική και το θέατρο και ονειρεύεται να γίνει τραγουδιστής και ηθοποιός της όπερας. Έχουμε φτιάξει μια ωραιότατη, εξαιρετική παράσταση, με τη βοήθεια του κύριου Φιλιππίδη βέβαια, και θέλουμε να την απογειώσουμε, να την κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Είσαι καλά, παιδί μου, απειλείς το μαφιόζο μέσα στο ίδιο του το σπίτι! Σε έναν άνθρωπο που μας απαξιώνει έτσι, το αξίζει μόνο αυτό! Ένα έργο το οποίο θα ζηλεύει ποιος υποτίθεται ο οποίος να παίξει, και ο ρόλος μου του Άντζελο Αρετούτσι, ένας ανθρώπου ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ ερωτευμένος, ψάχνει την κοπέλα του. Με τον Πέτρο Φιλιππίδη έχω ξανασυνεργαστεί και χαίρομαι πάρα πολύ που με επέλεξε και για αυτή τη δουλειά και που με επέλεξε και για το συγκεκριμένο ρόλο. Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Εντάξει, η δουλειά μας είναι δύσκολη, δεν είναι εύκολη. Είναι, έχει και τα πάνω της, έχει και τα κάτω της. Νομίζω ότι όλο είναι έτσι φτιαγμένο και έτσι δοσμένο που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις κάτι. Είναι όλα έτσι όπως πρέπει να είναι και το αποτέλεσμα είναι όλο εντυπωσιακό και σε κάνει να μένεις με ανοιχτό το στόμα. Και τι να κάνω τώρα! Θα υποφέρεις για λίγο ακόμα. Ναι, πολύ φοβάμαι ότι θα υποφέρω πολύ για λίγο ακόμα. Λίγο το έχουμε ενοχλήσει το κοινό, το έχουμε πειράξει, ότι έχουμε βάλει μόνοι μας τις ταμπέλες για το κοινό και το προετοιμάζουμε, το προκαταβάλουμε όπως είπα προηγουμένως, δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο ελεύθερο. Η δουλειά του κοινού είναι να δει την παράσταση, να του αρέσει, να μην του αρέσει και τελειώνει εκεί. Δουλεύουμε εδώ και 2 μήνες και ελπίζουμε 31 του μήνα από την πρεμιέρα. Απλώς ελπίζουμε να είμαστε άψογοι, γιατί για μένα δεν έχει νόημα να ξεκινάει κανείς και να μην είναι τα πράγματα τελειωμένα και στην ακρίβεια. Ακριβά και ακριβή. Πει
φάκελο που σου έδωσα. Όχι. Τι σκάσε. Τι εγώ τον έδωσα στην υπηρέτη σου που είπες ότι είναι έπιστος. Εντάξει τότε, μην ανησυχείς, δεν τον έχω δει ακόμη. Όταν γυρίσω στο ξενοδοχείο θα μου τον δώσει. Θέλω να πω θέατρο, ρε παιδιά, πραγματικά. Πήγαινε μα. Να κανονίσουμε γιατί να πάμε. Γιατί πρέπει να σα παίρνω μαζί μου που πάω. γιατί έτσι γινόταν. Τσαμπουίτα. Τσαμπουίτα πριν αρχίσει να σε πιάνουν οι Χριστιανοί και δεν πάω πουθενά. Με αυτό το πλευρό κοιμάσαι, Χριστιανέ μου. Δηλαδή μου πάρει την παρέα σου και πήγαινε, θα πάρουμε και εμεί τη δική μα παρέα να πάμε. Αλλά θα συναντηθούμε. Να πούμε ένα για πάντω εκεί, αν πάμε, θα περάσουμε ωραία στον υπηρέτη με διαφετικά. Θα γελάσουμε και θα συγκινηθούμε. Η Αγγελική Νικολούλη, κυρίες και κύριοι μου, μιλάει για τις έρευνες που γίνονται για τον μικρό Μπεν και μάλιστα η ίδια είχε υποδείξει πολλές φορές να γίνει έρευνα στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε πριν από λίγες ημέρες. Όλα αυτά τα εκμυστηρεύεται στην εκπομπή του Δημήτρη Στρουμπάκου στον Ιόνιον FM, από όπου θα ακούσουμε και εμείς ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Με την υπόθεση του Μπεν, του μικρού Μπεν. Ναι, είναι οι Άγγλοι στο νησί ακόμη, ψάχνουν όσο μπορούν με τα σύγχρονα τα μέσα, ακολουθώντας τα βήματα του παιδιού πριν από 21 χρόνια, ένα παιδί μικρό, 21 μηνών, πώς να περπατήσει, γιατί ακολουθούσε τη μηχανή του θείου του και κάπου παγιδεύτηκε εκεί στα χωράφια, όπου είχε στηθεί το τροχόσπιτο της οικογένειας, κρατούσε και κάποια παιχνιδάκια στα χεράκια του, παιχνιδάκια βρέθηκαν, υπολείμματα δηλαδή, βρέθηκαν θαμένα, αλλά τα οστά που έχουν μέχρι τώρα αναφερθεί δεν ανήκουν σε άνθρωπο, αλλά σε ζώα. Γιατί έχουν και αρχαιολόγους ειδικούς εκεί που με την κατάλληλη έρευνα μπορούν να αποφανθούν άμεσα αν ανήκουν σε άνθρωπο ή σε ζώο. Και προχωράει τώρα η έρευνα με δυσκολία. Δεν βλέπω, τουλάχιστον οι Άγγλοι δεν βλέπουν φως μετά από τόσο καιρό. Έχει αλλάξει και το έδαφος εκεί, έχουν χτιστεί κάποια άλλα κτίρια, έχουν γκρεμιστεί άλλα. Εντάξει, είναι δύσκολη έρευνα. Εσείς τι πιστεύετε, τι λέει το κριτήριο, το ένστικτό σας? Εγώ μετά από μια βαθιά έρευνα πιστεύω ότι ο Μπεν δεν απήχθη. Ότι κάποια ατύχημα συνέβη στο νησί. Και αν μείνω και στη μαρτυρία κάποιου νησιώτη με ψυχολογικά προβλήματα που είχε κατηγορηθεί ότι είχε δολοφονήσει μια ιερόδουλη, βγαίνοντας από τον οίκο ανοχής είχε πει ότι βρήκα να πεδάξει ο δρόμο μου και το πέταξε ένα πηγάδι. Εγώ το έλεγα ανέκαθεν, το φώναζα πως θα έπρεπε να ερευνηθούν τα ξεροπήρατα του νησιού. Και μου είπαν, μα τι είναι αυτά που λες, ξέρεις πόσα έχει το νησί. Okay. Αν είχατε ξεκινήσει λίγα-λίγα, είχατε χαρτογραφεί στην περιοχή και συνέχεια κάνατε τις έρευνες αυτές, προχωρούσατε τις έρευνες αυτές, τώρα στα 20 χρόνια λέω, θα τα είχατε ερευνήσει όλα. Καλιά φορά λέω ότι από τρελό και από μικρό μαθαίνει την αλήθεια. Υπήρξε αυτή η μαρτυρία. Γιατί να μην ερευνηθούν και τα ξεροπήρατα? Δεν ερευνήθηκαν τότε. Τώρα από ό,τι μαθαίνω, οι ομάδες των Βρετανών έχουν ερευνήσει και κάποια πηγάδια σε εκείνη την περιοχή που χάθηκε το μικρό αγοράκι, αλλά δεν έχουν βρει κάτι. Εντάξει, δεν είναι εύκολη η έρευνα, έχουν περάσει 21 χρόνια. Δεν είναι αλλά εμένα η αίσθησή μου είναι ότι και η έρευνά μου δείχνει ότι δεν απήχθη το παιδί, αλλά παγιδεύτηκε και το μυστικό της εξαφάνισης του Μπεν κρύβεται κάπου θαμένο εκεί στη γη της Κόφου. Με τη μητέρα σας στον πύργο, αυτό που μάθαμε, εντάξει, έτσι είναι όλα καλά. Εντάξει, εγώ σας ευχαριστώ τους συναδέλφους για τον ενδιαφέρον τους και τους κατοίκους εκεί στην πολυκατοικία, τους ενίκους, γιατί ειδοποίησαν έγκαιρα την πυροσβεστική. Αλλά δεν ήταν κάτι, δεν είχε πάρει κάτι φοβερό. Οι πυκνοί ήταν πολύ πυκνοί και τρόμαξαν και οι γείτονες εκεί και ειδοποίησαν την πυροσβεστική. Παραβίασε την πόρτα γιατί έλειπε η μητέρα μου και η κοπέλα που την προσέχει, γιατί είναι τραυματισμένη η μητέρα μου. Τέλος καλό, όλα καλά. Ευτυχώς. Ο γιος σας τι κάνει στην Αμερική, πώς θα πάει ο σκηνοθέτης? Ο Γιάννης το παλεύει. Το παλεύει και μ' αρέσει που είναι νέο παιδί, δεν στηρίζεται στις δικές μου πλάτες, προσπαθεί από μόνος του, κυνηγάει το όνειρό του, δεν είναι εύκολα και εκεί, έτσι όλα, αλλά το παλεύει πάρα πολύ και το έχω εμπιστοσύνη. Το έχω εμπιστοσύνη γιατί λένε όλοι ότι έχει κάποιες ικανότητες, οπότε γιατί να μην αγωνιστεί για αυτό που πιστεύει. Θα επέστρεφε στην Ελλάδα ή δεν το σκέφτεται κανείς, τι σας έχει? Το αρέσει και η χώρα του και την αγαπάει. Αλλά τώρα αυτή την περίοδο τον παροτρύνουμε να μείνει όλοι. Να κάνει τι εδώ, να κάνει πείτε μου. Η κυρία Νικολούλη θα μπορούσε να κάνει την εκπομπή της, θα ήταν ωραίο πλάνο με σκηνοθέτη το γιο της. Αχ, ωραίο θα ήταν αυτό, πραγματικά. Το όνειρο κάθε μητέρας. Αλλά ο γιος μου δεν αγαπάει ιδιαίτερα την τηλεόραση, όλο τον κινηματογράφο. Ναι, θέλει να το παλέψει εκεί, γύρω από το σινεμά. Γράφει σενάρια και του αρέσει η σκηνοθεσία του κινηματογράφου.
Η κυρία Παναγιώτα Μπούνια, η κυρία Παναγιώτα Μπουνιά. Είναι η κυρία που έχει κερδίσει το iPhone 4S. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Θάνατο που ήταν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας κρατήσατε παρέα. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Τι μέρα έχουμε αύριο, Τετάρτη. Ναι, τι πάγαμε την εβδομάδα. Καλά. Μια χαρά, τέλεια, τα μαμ. Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά, πρέπει να φύγουν που φωνάζουν. Γεια σας.